Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Έλα ρε Κωνσταντίν, έλα ρε αγόρι μου, τι βιάζει, να δώσει καμιά μεταγραφή, θα μάται. Βιάζω, αφού με βάζετε και τέταρτο μέσα. Και εγώ, και εμένα με βάζω και τέταρτο. Και τον Καζαμάκη. Καλημέρα και καλημέρα. Τι να πω, καλησπέρα, καληνύχτα και γεια σα. Έχει ανάγκη ο άλλο την καλημέρα σου. Βρε μόνο την έχει Δευτέρα σήμερα, είναι δύσκολη μέρα. Την πρώτη εβδομάδα θα με τρίτη η σούπα. Τέσσερι μέρε πρέπει να δουλεύουμε τη Δευτέρα. Γιατί είναι δύσκολο. Έχουν γυρίσει από τα μπάνια, από τι βουτιέ, από τα χαχούχα, τα πανιστήρια, τα έτσι, τα γιουβέτσι και τώρα ξαφνικά βούρσο μπατσάκια δουλειά. Α δουλέψουν λίγο. Α κάναμε τρίτη ρε φίλε. Να είχαμε Αγίου Πνεύματος δηλαδή, κάθε εβδομάδα. Ναι. Πασοξίζεις. Εντάξει, να κάνω. Κι εγώ έτσι μεγάλωσα. Μπορεί να είμαι παιδάκι, ναι. Αλλά μεγάλωσα με κουλτούρα, με ήθη έθιμα Πασόκ βαθύ. Τι να κάνω. Γι' αυτό γίνατε οι Έλληνες κλέφτες. Μπορεί να μην το ψήφισα ποτέ. Γι' αυτό γίνατε κλέφτες οι Έλληνες. Ναι, ναι. Αλλιώστε το χαρακτήρα σας. Αλλά. Και θυμάστε τον σε χαλούσε ένα τον Πασόκ. Δεν είχα κανένα όφελος. Ούτε κι εγώ. Χαμε νομίζεις. Απλά συνείδηση πίσω. Στο στρατό βρήκα ένα παοξί ταξί. Να, σε βόλεψε. Πάω Πασόκ, ηλεκτροσόκ και τα δόντια. Δεν είμαι εθνικόφρονος να κάνω τον ήρωα στο στρατό. Τι έκανες. Τι να κάνω. Τίποτα. Πλούπα και απαλλαγή. Με βάλαν εκεί στο ταχυδρομείο. Πασοξίζεις κι εσύ στο στρατό. Στο στρατό. Καλά. Μπράβο, Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Μεταγραφές δεν έχουμε. Δεν έχουμε γιατί δεν έχω ζαλούρα, βουίζει το κεφάλι. Μεταγραφές δεν έχουμε. Γιατί κανένα από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δεν βλέπει με σοβαρότητα την Ευρώπη. Την Ευρώπη και το Champions League. Άμα του τύχει, δηλαδή δεν το έχει σαν στόχο ζωή. Λες. Ναι. Λες, ε. Πάει στην Παργουμάνα να πάει τη δίμη. Στον Πάρνα. Το πρώτο παράδειγμα τη ημέρα. Ποιο Λέτσο. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακό. Ο Λέτσο είναι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Ο Λέτσο είναι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Όχι ο Λέτσο. Όχι ο Λέτσο. Λοιπόν μπαίνει μέσα στον Πάρνα. Μπαίνει στον Πάρνα. 1,80 η Παργούμαν. Σου λέει. Κάτσε τη φορά η Παργούμαν. Τακουνάρα, δαχτυλάρα. Έξω έχει ναι. Ωραία. Και λοιπόν, σου λέει είναι Ευρώπη. Σου λέει ο Λέτσος. Λέει, ο Λέτσος. Θα τις κάνω ένα κομπλιμέντο. Ναι. Α, δεν έχω και πολλές πιθανότητες. Αν κάτσει όμως. Ο Λέτσος. Ναι. Έτσι ο Λέτσος. Για πες γιατί μου αρέσουν αυτές τις τορίες με τις Μπαργούμεν. Αν με τα σασέρα αυτά. Αν η Μπαργούμεν, ας πούμε, κάνα ψυχολογικό. Ναι. Μπορεί να τον κοιτάξει. Το Λέτσο. Το Λέτσο. Ο Λέτσος. Ο Λέτσος πάω και Ολυμπιακός παιδιά. Έχουν γίνει και αυτά. Ναι. Αν έχει μείνει ορφανή από μπαμπά μικρή, ας πούμε. Ναι, αν έχει θέματα ρε παιδί μου. Αλλά είναι αυτό που σφίζει από αυτοπεποίθηση. Το αν μια κοπέλα 25 χρονών, με ένα 50 σαν και εμένα, αν τον ερωτευτεί. Εξαρτάται τι ατάκα θα τσκίσει. Το κλειδί που θα πετάξει. Όχι, πες ότι δεν υπάρχουν χρήματα πολλά. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσει ποιο είναι. Ο ένας σωστός άντρας. Πότε έμεινε ορφανή η μωρή από πατέρα. Έλα μωρή. Έτσι έλα μωρή. Έλα μωρή ψυχούλα τώρα. Πάω κάνω εγώ τον μπαμπά σου να πούμε. Δηλαδή λες τώρα πάω ο Ολυμπιακός. Καλά ο Πάοκ δεν κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ή δεν κάνει. Στραβώνουν ή φέρνει απελπισμένους, ταλαιπωρημένους. Πώς το λέγανε το center back. Ο Σεμέδο αυτός από τις φυλακές που λες. Ο ηθικός Ολυμπιακός. Ακόμα ψάχνουν την εισαγγελέα. Τον πείραξε που έχει σκοτώσει ο Σεμέδο άνθρωπο. Εντάξει δεν σκότωσε. Έκανε ληστεία. Ήταν ενεργός. Δεν καθάρισε κόσμο. Ναι αλλά δεν μπορεί να φύγει. Πάει και αυτή η μεταγραφή. Συγγνώμη, μια κανονική πήγε να γίνει. Δεν πήραν το center back επειδή λύστεψε.
Έχει. Τι έχει. Περιοριστικούς όρους, δεν μπορεί να φύγει από συγκεκριμένο χώρο, από την Ισπανία, ας πούμε. Δεν μπορεί να φύγει. Πλάκα κάνει. Ναι, έχουν τέτοια θέματα. Στείλτε ένα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, κάτσε τώρα, λέγω, κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε. Έχει κάνει μεταγραφές 35χρονου. Έχει κάνει μεταγραφή από τη δικιά του ομάδα, την Νότιχαμ, ο οποίος δεν έπαιζε ένα χρόνο και πήγε να πάρει και ένα πουλίστερ. Ποιος δεν έπαιζε ένα χρόνο. Τι ποιος δεν έπαιζε. Από την Νότιχαμ. Ο Σουλτάνη. Ο Σουλτάνης. Ναι, ναι, ναι. Τι θέση παίζει αυτός. Είπαμε ακραίος, επιθετικός. Πόσο χρονών είναι. 32. 32 χρονών. 32. Τι γνωστή ανάγκη. Βάζει. Βάζει γκολ. Ο Σουλτάνη βάζει γκολ. Ο Σουλτάνη όσο έπαιζε έβαζε. Δηλαδή, αλλά το, κάνα χρόνο έχει να παίξει. Από το Ολυμπιακό είναι καλύτερος. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερος από το Ολυμπιακό. Κοίταξε, άλλοι παίχτες ναι. Είναι γιατί ο ένας βάζει. Πήρε άλλος... το Σουλτάνη εξτρέμ. Πήρε Σουλτάνη, πήρε τον 35χρονο Βαλμπουένα. Ναι, ναι, ναι. Πήρε τους Κάιπες, Μάιπες για να τους δώσει δανεικούς. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει κάτι αμαναμάν. Ναι. Το μόνο που έκανε και το διατυμπανίζει κράτησε το Φορτούνι. Κράτησε το Φορτούνι. Που εγώ χάρηκα που το κράτησε. Καλός παίχτης είναι. Πολύ καλός. Πολύ καλός παίχτης. Πολύ καλός, αλλά γιατί δεν θα γίνει ποτέ. Σέντερ μπακ πήρε. Όχι ακόμα. Σέντερ μπακ πήρε. Όχι ακόμα. Καλά τώρα μην κοροϊδεύσει τον Ολυμπιακό γιατί αν πάμε στον Πάκο θα κράτησε πιο πολύ τώρα. Γιατί να μην κοροϊδεύσει. Αλλά εσύ πα για τσάμπι. Πάω και δεν με αφήνω. Χαφ πήρες. Όχι. Τι άλλο θες να πω. Μόνο χαφ. Εξτρέμ πήρες. Το Λάμπρου. Το Λάμπρου. Το παρουσίασα. Το Λάμπρου. Το Λάμπρου. Ξανθός. Γαλάζιο μάτι. Γαλάζιο μάτι. Τον έχεις βάλει στην καλή λίστα. Λίγορα σερασμένα. Ναι, ναι, ναι. Μπουκαδόρος. Δεν ξέρω αν μαρκάρει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το παρακολούθησα και πάρα πολύ. Αν με βάζει γκολ σε κάθε μάσα, μην μαρκάρει. Α, βγάζει ένα χαμάλι άλλον. Ναι, θα βάλω κάποιον άλλο να τρέξει. Εξάρι. Όχι. Οχτάρι. Όχι. Εκεί θε. Εκεί. Είπαμε, η μόνη θέση που ο Πάοκ γνωρίζει είναι τα χάφη. Θα πάτε να πάρετε. Φύγαν δύο-τρει εκεί. Άκουρα δυσκολία. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εσεί κάνατε μεταγραφέ. Εμεί. Δημοσίων σχέσεων. Ο Πάοκ. Ο Πάοκ δημοσίων σχέσεων. Δεν έκλεισε ούτε αυτή ακόμα επίσημα. Εντάξει. Σήμερα μπορεί να ανακοινωθεί. Ο Μιχάη ξέρει τι μεταγραφή είναι. Περνάω από το Αγρίνιο. Περνάω από το Αγρίνιο. Αλλά... Πήρατε τον άλλον τον. Ποιο, 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 κάτσε που σα το Μελιόπουλο. Το Μελιόπουλο. Πόσο χρόνο είμαι εγώ. 51. Ναι, ντούρο όμω. Γιατί στο μέτρα... PSI εκείνο GT. Α, το GTI είναι. Το έχει πολύ δυνατό. 13 δευτερόλεπτα τα 100. Αλλά τι, ναι. 13% τα 100. Το GTI αυτό. Στα 51. Και δεν το εξασκώ. Άμα το πλακώσω. Θα πάω 12,4. Αλλά το πλακώσω. Ο Μελιόπουλο. Ναι, ο Μελιόπουλο. Πιο αργό και από τη σκέψη του. Καλά, αυτά πρέπει να τα κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Άντε πάρει και εκεί 3 βαθμού. Ο Όφη όμω που είναι φίλο με την ΑΕ. Α, να, όρισε κάνει άλλο εγώ να μην κάνω. Δηλαδή η άλξη για την ξεχνάω. Ωραίο πρωτάθλημα θα κάνετε, ρε Έλληνε. Ο Όφη φίλο με την ΑΕ. Δεν είσαι. Ο Ολυμπιακός φίλος με τα Γιάννενα. Ναι. Ο πάντα για με τον Πανιόνιο είναι πολύ. Φίλος με τον Πανιόνιο. Ναι, ναι, ναι. Ο Πάκου φίλος με την Ξάνθη. Τι να κάνουμε. Ο Ολυμπιακός φίλος με τον Άρη. Εσύ φίλος με τον Πανετολικό. Πανετολικό. Εσείς δεν πάει πνιγείτε ρε πρωί. Τι να κάνουμε, ρε Άφησε μια ισχυρή τα γκαλάκια να πούμε. Ναι. Τα γκαλάκια. Γιατί αυτό είναι το πρωτάθλημα μας. Και το πρωτάθλημα κουστάζει. Έτσι ήταν. Έτσι αγαπάτε την Παπαντάμ, παπαντάμ, πώς θα λένε αυτά. Αναμπάμ, παπαντάμ. Αυτό, παπαντάμ. Παπαντάμ. Αναμπάμ, παπαντάμ. Παπαντάμ, παπαντάμ. Αυτό δεν ήταν το πρωτάθλημα μας διαχρονικά. Οι άλλοι ξέρουν γιατί κράζουν. Γιατί παίζω κι εγώ έτσι τώρα όπως παίζουν αυτοί. Δεν θέλουν. Αυτοί δεν δικαιούνται να κράζουν. Αυτοί κράζουν γιατί σου λέω Πάοκ, δεν σε τι κάνω Πάοκ. Όπως λέει και ο Μπούζα. Δεν σε τι κάνω Πάοκ. Όπως λέει και ο Μπούζα. Ναι, ναι. Τα βρωμπά και λατούλα κάνω παντέ. Θα έχουν αγελά. Σα αρέσει. Εκεί το αντιφάγω, εκεί τρελαίνω. Το αντιφάγω θέλω κεντρικό κράτο. Η χαβούζα των Αθηνών. Εκεί εκεί τρελαίνουν η χαβούζα και το αντιφάγω. Ρε σι κλαίνε γιατί δεν σε το Πάοκ, τι πάνε να κάνουμε την ξάδε. Έχει λεφτά ο Πάοκ. Πλέον θέλουν να παίζουν μόνο αυτοί εμεί να μην παίζουν. Του κοιτάει στα μάτια. Το μόνο καλό στο πρωτάθλημα είναι ότι πλέον ο Πάοκ κοιτάει. Στα μάτια δεν πάει να γίνει ο κατσικοκλέφτης. Ναι. Πάει στα ίσια. Και παλικαρίσα. Με ίσους όρους ναι. Όπως έχουν φτιάξει αυτοί 50 χρόνια. Έτσι. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι χωρίς τους όρους αυτούς. Και λέει ο Σαμίδης σωστό. Αναγιά σου. Είπες την πιο ωραία τάκα όλων των μηνών. Μπράβο, ο Σαμίδης ένα, δύο, τρία χρόνια έβαλε τα μούτρα του. Λέει αυτοί παίζουν αλλιώς. Έχετε ναι. Φίλους αστυνομικούς. Ναι. Θα τους έχω κι εγώ. Θα τους έχω κι εγώ. Τι έχετε, δικαστικούς. Δικαστικούς θα τους έχω κι εγώ. Ομάδες φιλικές. Ομάδες φιλικές. Κι εγώ θα τους. Άμα πάρω και καμιά διαιτησία. Διαιτησία, εγώ λέω ας έχω μισή-μισή και δεν θέλω να δίνω δικαιώματα. Δεν είμαι σαν τους άλλους κάτω. Αυτό είναι. Τους είπε ο Σαββίδης. Τέτοιο δε πρωτάθλημα δεν θέλετε. Τι να κάνουμε. Κολοαθηναίοι. Αλλά. Να τα. Σα αρέσει τώρα. Πολύ ωραία τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Να νομίζω ότι είναι Τρίτη-Τετάρτη τώρα η μέρα. Ξαφνικά από Δευτέρα πήγαμε Τρίτη-Τετάρτη. Δεν έχει ρε ημέρες όλες ίδιες. Παραμύθι ρε. Καλά ήταν. Χθες τέτοια ώρα κοιμόμουν ακόμα εγώ. Άσερε πήγα στο βρωμοποτάμο. Άπλωνα κορμί και στον Όλυμπο. 6 χιλιόμετρα ουρά. Ναι, για πες αυτά. Οι κανίβαλοι με τον 75 αλόγων των 15 ετών αυτοκινήτων. Oh, όλοι εμείς δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Όλοι εμείς. Λάσχα. Λάσχα φθαρμένο οπωσδήποτε. Σέρβις δεν έχει γίνει. Ό,τι κατηγορεί το κάνει και ο ίδιος. Ζώνη. Ούτε ζώνη ασφαλεία. Ούτε ζώνη. Γιατί να βάλω ζώνη. Δεν έβαλε ζώνη. Όχι, δεν έβαλε. Λάσχα, όχι. Λάδια, αλλάξαμε λάδια. Πάω, ποτίζω κάθε δίμηνα. Βάζει, ελαιόλαδο, βάζει. Εμένα του λέω, κοίταξε να δεις αυτό το μήνα. Έχω ζόρια. Τηγανέλαιο. Θα πάω τον άλλο μήνα. Ναι, λέει, περιμένω και τα λοιπά. Το μεγάλο σέρβις. Έτσι κάνουν όλοι. 6 χιλιόμετρα αγορά.
είχε τον μπαρ εκεί που ήμουν, το κολόμπαρο εκεί στην Επανομή. Πώς εκφράζεις έτσι τέκνο. Καλό μπαρ. Αλλά καλό μπαρ. Μέτρησα 6 χιλιόμετρα ουρά. Είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, τι να κάνει ο κόσμο. Πέρα βγαίνει να δώσει στήλιο. Τι να κάνει, άμα δεν έχει τζακούσι πισίνα ή να πάει στο Κώστα Ναβαρίνο που πήγε ο άλλος ο Ρονάλντο εδώ και άφησε 25.000 καμπουρμπούρι. Άφησε. Ναι. Αλλά να είσαι εκεί σερβιτόρος, να είσαι εκεί. Τι να είσαι, μπράβο και να ξέρει ότι θα πάρει 1.500 καμπουρμπούρι στο τέλος. Εκκλησίες εκεί έχει. Στη Μύκονο. Σε πρέπει να λειτουργούν. Όχι, αυτό ήταν στην Καλαμάτα ο Ρονάλντο. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα εκεί. Θα πάρει την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελα λέει. Το Μεσσηνιακό. Ναι, ναι. Το φέρα κάνει μια συνέντευξη στον άλλον. Τον τρελό να πούμε. Τον τρελό, άλλο που κλαίει και εγκαρίζει. Λοιπόν, θέματα λέγε. Θέματα. Τι θέμα, δεν έχουμε μεταγραφές. Θέματα. Να πούμε χρόνια καταρχάς. Να πούμε χρόνια πολλά στον Λεωνίδα. Ποιο Λεωνίδα. Το Μέση. Δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει Μέση. Προκρίθηκε όμως θες. Τον είδα. Κουτσόμπαλα έπαιξε. Τέτοια μπάλα βλέπουμε Super League εμείς. Άκου να δεις. Ναι. Ο Μέση. Ο Λεωνίδας. Ο Μέση στην Αργεντινή τη βλέπει όπως ένας που έχει 20 χρόνια την ίδια γυναίκα και πάει διακοπές μαζί της. Ναι. Καλημέρα, Οδυσσέα. Γιατί δίνεις στεγνά τα φιλαράκια σου. Γιατί τα δίνεις τα φιλαράκια σου. Δηλαδή, ρε φίλε. Ρε Οδυσσέα, γιατί σου την είπε έτσι τώρα, Λάβη. Το κολλάω. Ξέρεις τι είναι, γαϊδούρι. Γαϊδούρι, ναι, τι να κάνω. Ναι, αλλά η γυναίκα, άμα του. Μια χαρά, Βαγγελίτσα. Μια χαρά, Βαγγελίτσα. Λοιπόν, κοίταξε, δεις. Το βλέπω σε μια φάση. Γιατί λέω ο Μέση δεν θέλει να φουλάρει. Γιατί ο Μέση έχει στην ψυχή του την Ισπανία και όχι την Αργεντινή. Γιατί ο Μέση. Ας πήγαινε στην Ισπανία, σαν αυτό λέμε τώρα. Να έχει πάρει δύο-τρία παγκόσμια, να μην του την κουνιέται κανένα παγκόσμιο. Βλέπω αυτό το δρόμο παίχνιδο εχθές μέσα στη ζέστη. Χάλια, χάλια. Υγρασία 85%. Χάλια παιχνίδι. Γίνεται μια φάση που βγαίνει η Αργεντινή, έχει ανοίξει λίγο η άμυνα του Κατάρ, φεύγει σε μια αντεπίθεση, δεν κάνει καλό transition αμυντικό η Καταριανή. Μπράβο. Και παίρνει ο Μέση την μπάλα και έχει δύο δικού του και είναι τρεις ή τέσσερις οι αντίπαλοι. Σε χώρους, για να σου δώσω να καταλάβεις, 15 μέτρα έξω από την περιοχή, σε αραιή διάταξη άμυνα. Και λέω τώρα ο κερατάς θα μπει, θα πάρει το ένας με έναν, ένας με δύο, ένας με τρία και θα εκτελέσει. Τίποτα, πάρει την πασούλα, ε. Τραβάει μια πασούλα, ναι. Μια πασούλα και εκείνη νοχελική με το αριστερό ποδάρι που λένε στην Τούμπα. Βγάλ τα κάστανα σε τη και την κάνει και κακή την πασούλα. Πρόσεξε να. Τρέχει τον συμπαίκτη του δηλαδή. Τον τρέχει τον συμπαίκτη. Την κόβει ο Καταριανός ο μαύρος ο Καργαλιάρης, να πούμε, ο οποίος έχει κάνει τη λάθος πάσα στον γκολ, να πούμε το πρώτο. Όχι, αυτό δεν είναι λάθος, είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν γίνεται από εκεί να παίχτε αυτή πάσα, ναι. Και όχι μόνο δεν πάει να κάνει υποτυπώδες, θα πούμε ένα μαρκάρισμα, ένα φράγμα να μην φύγει στην αντεπίθεση. Το κοιτάζει, γκολ σε λεπτά. Περπατάει. Σαν τον Μπασοξή, να πούμε, που δουλεύει στο ταχυδρομείο. Δύο η ώρα το μεσημέρι, ο οποίος να πούμε έχει φύγει και με το βαρύ το βήμα να πούμε πηγαίνει στο κολόμπαρο εκεί πέρα και να πει. Ναι, έπαθε σε Κωνσταντίνο. Απαράδεκτος. 32 έγινε όμως. Τι θα για Αργεντινή, ναι, θα 32. Για Αργεντινός, ναι. Για την ομάδα μου την, ναι. Αργεντινή είμαι απαράδεκτος. Εντάξει, αλλά δεν είναι 32, Μέση σου λέει. Εγώ θα κάθομαι να μαρκάρω τώρα, τρέξει για μένα. Θέλεις, ναι. Η Αργεντινή να πάρει παγκόσμιο κύπελο. Δύσκολα, έτσι πως παίζεται. Όχι, εγώ θέλω, ναι. Μπράβο. Έξω μέσα από την ομάδα. Και τι θα το πάρει ο Ντεπόλ και οι άλλοι. Να την κάνει η ομάδα. Δευτεράτζες. Να την κάνει η δευτεράτζα ομάδα όπως την έκανε ο Σκαλόνι. Ο Σκαλόνι. Δεν με πείθει ο Σκαλόνι. Ούτε αυτός. Δεν να την κάνει δευτεράτζα. Ναι. Να, ναι. Την κάνει δευτεράτζα. Ναι. Η Αργεντινή δεν πρόκειται να δει χαΐρι στον ήλιο. Εάν δεν φύγει αυτό ο βρωμό Μέση. Λέτε να το πάρουμε, παιδιά, τώρα. Από την Αργεντινή, ποιο να πάρει. Δεν έχει χαΐρι. Δεν έχει χαΐρι. Με τη Βενεζουέλα παίζει τώρα η Αργεντινή. Άμα την προκριθεί, θα είμαι τελικά έφτασε. Μάνι, μάνι. Θα βάλει το κιλοτάκι ο Μέση. Ο Μέση. Θα βάλει το στριγκάκι του Gay Parade το Μέση. Φορτώστε! Φορτώστε! Με τη Βενεζουέλα παίζει. Τσούκουτσου. Δεν έχει παίξει τίποτα. Τίποτα δεν έχει παίξει. Εγώ γουστάρω Αργεντινή. Μ' αρέσει. Ανίδρωτο. Δεν έχει παίξει τίποτα. Ατσαλάκωτο. Λοιπόν, ο Μαδάρα είναι Κολομβία. Σαν να βλέπω τον Παπαγεωργόπουλο, ναι. στο ταμείο του Δήμου, ναι, ναι. Να πηγαίνει με το σαξόνι να πιει καφέ. καλό, ε. Χαλαρά, αλλά... Με κουστούμάκι, χαλαρή, με το πάσο του. Έχουν και τρεις γυναίκες από πίσω με τα σίδερα ταξιδίου. Ναι, ναι. Αν τσαλακωθεί ο γιακάς, κατευθείαν να το φτιάξει. Κατευθείαν η ατσαλάκο την Οδημοκράτη. Αυτή είναι η Αργεντινή. Πέρασε. Σαν σήμερα, μια που είμαστε στο Σαν σήμερα και ο Μέση έγινε 32. Σιγά μην τρέξουμε μαρκάρι. Πέθανε και ο Θεμιστοκλής ο Φούλης. Τι είναι αυτό. Κάτω, θυμίζω κλείσω πολύ. Τι έκανε αυτό. Πρωθυπουργό ήταν. Τι ήταν, πρωθυπουργό. Σιέξε τι καμπάνε μου τώρα που πέθανε στο σήμερα. Ήταν για πρόσεξε. Και ήταν για πολλά χρόνια πρωθυπουργό. Τρεις φορές βγήκε πρωθυπουργό. Έκλεψε ο Θεμιστοκλής ο Φούλης. Τι λένε. Δεν πρέπει να έκλεψε, πρέπει να ήταν καλό. Γι' αυτό κάτω εκεί είναι χαλαρά, ωραία η οδό. Εκεί Θεμιστοκλής ο Φούλης. Αρέσει κάτω εκεί η Καλαμαριά. Πού είναι. Τη συχαίνω με την Κρίνη. Ναι, τη Θεμιστοκλής ο Φούλης και με τα δέντρα. Δεν μ' αρέσει η Κρίνη και η Καλαμαριά. Γιατί. Δεν μ' αρέσει η Καλαμαριά. Έχει θάλασσα. Πλήξη, βρωμάει. Δεν μ' αρέσει. Νεοπλουτισμό, νεοφτωχισμό. Μπερδεύει κανέναν
Νεόπουλη με του Νεόπτωχου εκεί. Κάνανε ένα χαρμάνι τη Βλαμάρα. Δεν μα αρέσει καλά. Δεν μα αρέσει. Τώρα κάνω να μην πάμε του Καλαμαριά τώρα. Μα κυνηγάνε. Μα κυνηγάνε Κυλκή Σέρε, Δράμα, Θάσο που αλλού Ξάνθη. Στην Καβάλα μα κυνηγάνε. Καβάλα παντού μα κυνηγάνε. Καλημέρα λέει Κουλ Ραπ από Ρόδο. Έχει πόσες μέρες που φαίνω στη δουλειά μου Σανό στον προϊστάμενο, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Σανό. Σανό. Για τις μεταγραφές και σήμερα που έμαθα ότι για το Σιμέδο του φέρα Σανό με σοκολάτα και παρεξηγήθηκε. Πείτε του μια καλημέρα, πας και δεν με διώξει. Παοξάκι είναι ο φίλος. Είναι Παοξάκι. Το Σανό που το έχει. Στην κατάφυξη από τον Μπούζα το έχει αγοράσει. Το έχει κρατημένο. Κανέ. Ναι, το έχει κρατημένο. Το έχει καβάτζα το Σανό. Κοίταξε, αυτή η περίοδο. Καβάτζα το είχαμε. Το έχει καβάτζα το Σανό, ε. Το έχουμε πασάρει. Αυτή η περίοδο είναι εύκολο να πάρει παίχτε ταλαιπωρημένο. Τραυματισμένου, ξοφλισμένου. Ο Πάκου δεν θέλει να πάρει τέτοιου, φίλε. Δεν θέλει να πάρει. Δεν θέλει να πάρει κανέναν κουσ παίχτη. Τι να κάνουμε. Πού είναι, το ψάχνει καλά το θέμα. Το ψάχνει, να δούμε. Το Ζήφκοβιτ ήρθε. Θα έρθει αύριο, στην πρώτη, θα είναι εδώ έμαθα. Από το ξύνο θα τον κάνετε πρώτα. Μάλλον θα περάσει. Drug test, ξέρω εγώ πόσα λέει αυτά για αλκοόλ τεστ θα περάσει. Γιατί όμω ο Γιώργο δεν τον ήθελε. Γιατί σου λέει ότι εγώ θέλω να έχω σοβαρού με συγχωρείτε. Είδε και εκείνο το 7-2. Είδε και το 7-2 δεν τον άρεσε εκείνο το 7-2 του Γιώργου. Αυτά τα δύο τον Γιώργο δεν τον άρεσαν. Και ο Λουτσέσκου λέει: φέρτε τον, θα τον έχω εγώ, θα τον στρώσω εγώ, λέει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι αιμονικός, φοβάται το καινούριο. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει. Έχει σαρώσει τις φυλάδες, λέει, και τα site, λέει, ο Τρίνος του Πειραιάλη. Και μεταγραφές δεν βλέπουμε. Όχι, ξεφωνίζουν μεταγραφές του Ολυμπιακού. Και τα τσάτ των οπαδών του Ολυμπιακού, πώς τα λένε αυτά. Ναι, φόρουμ. Σκίζουν το μαρινάκι. Το ξεπατώνει. Όλο το φως στο σπορ και οι υπόλοιπες επιμερίδες. Ναι. Εντάξει, κάνουμε μούχτη. Καλά, και εμείς θα πούμε και τα δικά. Εμείς τα έχουμε κάνει αυτά. Τα έχουμε όταν κάνει. Κυνηγούσαμε το Σκόρδα και το Σαουρίδι, ο Ραπτόπουλος είναι τρελός. Φάτε την τρίτη εθνική. Φάτε την τρίτη εθνική τώρα και άνοιξατε τα μάτια τώρα λίγο, τα ματόκλαδα οι Αργιανοί και κοιτάτε κατά πάνω. Βαρτεκολύριο. Βαρτεκολύριο. Πρωταθλητής Ιουνίου Άρης. Ναι. Ό,τι ναι. Και να με λέτε. Εδώ έχει φέρει. Και κάτι άλλο. Τι κάτι άλλο. Να πάμε σε φόραξα στο Euro που να κάνουμε την τελευταία. Ποιου. Α, ότι την παρέα, την Ζακαλοπαρέα, ναι. Την τελευταία εκπομπή, ναι, του σχολείου. Οι παλιοί και οι Αργιανοί κολώσανε. Γιατί? Κολώσανε, φοβηθήκανε. Φοβηθήκανε. Γιατί, ρε. Τον Τρέγια φοβηθήκανε. Αλλά. Μαμάν Ταντά είναι εκεί. Ο Τρέγιας είναι και βουνό. Είναι και βουνό, ναι. Φοβηθήκανε. Οι μπουγάτσες και οι ντρούλιδες. Θα πούμε και άλλα συμπορία γιατί προκαλεί ένας φίλος της ΑΕΚ εδώ πέρα, ο γνωστός παπιοκυνηγός που εμφανίζεται σποραδικά. Έλα, σαν τις βροχές. Ούτε το Δήμο Καστοριάς δεν ήταν ικανός να πάρει πρωτάθλημα. Τώρα πανηγυρίζει με τους εράδες. Πήγε με την κυρία Σπύρου να πω και η ωραία κυρία Σπύρου. Άντε, λέγε. Στα καταστήματα Wind, λοιπόν, κάθε μήνα ισχύουν για λίγες μέρες μόνο οι Wind Days, φίλες και φίλοι, προσφορές με μοναδικές εκπτώσεις σε smartphones να 10-300. Εκεί όπου βεβαίως να πούμε ότι δεν υπάρχει η παραμικρή επιβάρηση για την αλλαγή προμηθευτή. Δεύτερο ημίωρο, Rap and Cool και Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Θα πάμε πλέον να δούμε λίγο τα ρεπορταζιακά. Να σχολιάσαμε λίγο Αργεντινή που είναι να είχαμε να λέγαμε με Κωνσταντίνε. Δεν βλέπετε, ρε Σινίκο. Δεν βλέπετε, Αργεντινή. Όχι, γενικά αυτό το Κόπα Αμέρικα, με Κατάρ. Και στοιχηματικά θα χάσει τα λεφτά σου. Ξεκίνησε το Κόπα Αφρικα, το οποίο είναι καλούτσικο όμως στοιχηματικά. Κερδίζουν τα φαβορί λίγο. Λίγο. Όσο πατάει 1-0-2-0. Τι να σου πω, έτσι κέρδισε η Αλγερία, έτσι κέρδισε η Σενεγάλη. Ναι, εντάξει, λίγο κερδίζουν. Το να ακουμπάνε λίγο μπαπ 1-0-2-0 φτάνει. Οι καλές οι αφρικανικές ομάδες. Η Αίγυπτος και αυτή 1-0. Έλα ρε, θα κάτσω εδώ τον Αφρικάνο τώρα. Γιατί ρε, καλούς παίχτες, ξέρεις, παιχταράδες παίζουν στο Μουντιάλ. Τι μυαλό να έχει ένας Αφρικάνος να παίξει μπάλα, ρε. Ναι, Σαλάχ, ορίστε. Μα ναι. Γιατί μάνε σαλάχ. Γιατί αυτοί οι παιχταράδες δεν είναι. Οι Βόμπι. Έχει πολλούς. Εδώ έρχονται σαβούρες είναι. Του Ολυμπιακού παίζει, ο Καμαρά. Ο Καμαρά είναι καλός παίκτης. Με αυτό σου λέω. Ο Καμαρά είναι καλός παίκτης. Και τον άλλο, τον ψηλό, τον Σενεγαλέζο του. Αυτό δεν παίζει βέβαια. Βασικός, καλός αλλά... είναι ο Καμαρά. Έκανε διαφορά στα χαφ στο πρωτάθλημα. Πολύ καλός παίκτης. Και γρήγορος. Μούγκα είστε λέει για την τεράστια Μαδαγασκάρη όμως. Ναι, 2-2 Μαδαγασκάρη. Πρώτη φορά στο Κόπα Αφρικα πήγε πυρεχή. Η τελευταία φορά που είναι η Μαδαγασκάρη ήταν ένα παιδικό. Παιδικό έμπνευμα. Καμιά δεκαριά χρόνια. Αυτό του έλεγα και εγώ. Για Μαδαγασκάρη, ρε φίλε. Ναι. Για Μαδαγασκάρη. Και έχω εδώ τώρα τον προκλητικό του παπιοκυνηγό γιατί θα πάμε στα θέματα. Να λέει. Αυτό στο Δήμο Καστοριά. Ναι, τον έχασε. Με τόση δημοσιότητα. Με Σπύρου. Βγήκε μια κυρία εκεί όμορφη λέει. Κυρία Σπύρου. Κυρία Σπύρου. Δεύτερο. Δεύτερο. Θα βάλω εγώ τώρα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Και αν θες δεύτερος. Και πάρθω δεύτερος. Ναι, ναι, ντροπή. Ντροπή. Λέει όμως. Λέει, επειδή έχουμε βάλει μια αντλία που είναι γεμάτη με καφέ, λέει να φανταστώ, λέει ότι αυτή είναι η αντλία, η διοκτησία της ΕΡΤ. Κατάλαβε που το πάει το πουλάκι. Με αυτό που σήμερα κιόλα πέφτουν. Τα 20 τη υπογειοποίηση για την Τζαπασοφιά σήμερα σκάνε. Λοιπόν, και σήμερα ή αύριο το πρωί. Ο, ναι. Ο κομμουνιστής, ναι, δίνει τα τελευταία του ρέστα. Δηλαδή, δίνει τα λεφτά τη Τζαπασοφιά. Ναι. Θα δώσει εσένα που είσαι σιριζόσκυλο
Τα 7,5 εκατομμύρια. Εγώ? Όχι εσύ. Α, η ομάδα σου. Ναι, η ομάδα μου. Όχι και τον Πανάκα, τον φίλο μας. Ναι. Τον φίλο μας. Και αυτόν τον έβαλαν. Τον έβαλαν εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Πού ναι. Πας ρε Πανάκα με το ΣΥΡΙΖΑ. Πού πας, ε? Και τον βάλαν και στα χωριά. Οχ, 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 οχ. Πού να πα και τι και παίζει και τένις, λέει. Τένις παίζει. Απ' τη μια ο στόμος ο στραβός. Ναι, και απ' την άλλη τένις. Απ' την άλλη να κρατάει τη ρακέτα με το ανάποδο χέρι, ρε φίλε. Να πάω και εμείς είμαστε τέτοιο στήλι. Πώς επιστρατεύσανε και από το οργανωμένο οπαδικό κίνημα του ΠΑΟΚ τον Πανάκα. Να πάει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ να μπει για αυτό. Τι αγάπη, ρε γλίφτε να πει. Αλλά το γήπεδο. Ναι. Το γήπεδο. Θα το φτιάξει η Νέα Δημοκρατία. Μην αφού. Ποια Νέα Δημοκρατία σε πιάσει γήπεδο. Δεν θα σε πιάσει κανένα γήπεδο. Κανένα Δημοκρατία. Όχι. Εδώ θα μας το γήπεδο. Με το Μητσοτάκι να κόβει την κορδέλα. Ναι. Το γήπεδο. Μάλλον ζέρβασα την κόβει την κορδέλα. Την κορδέλα την έκοψε ο Καμένο και πήρε 0,9%. Ναι. Εντάξει, κορδέλα με το μακεδονικό την έκοψε ο Καμένο. Όχι τώρα. Εσεί αν ΠΑΟΚ τι κάνατε. Ρίξατε να πούμε Valium. Valium! Valium! Τι Valium! Υπνοτικό! Ναι, πού το ρίξαμε! Αυτό που παίρνουν οι γυναίκες στην εμινόπαυση! Ναι, ναι, πού το ρίξαμε, ρε παιδί! Ρίξαν το Valium! Ναι! Στα χόρτα που τρώγαν οι παοξίδες! Ποια χόρτα! Βορειοελλαδίτες! Σαλάτα χόρτα! Τα βάλαμε σε κατάψυξη, είπαμε! Ναι. Δεν τρώγονται! Όπου! Ναι! Πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να ανοίξει ρουθούνι! Άντε πάλι τα ίδια! Χωρίς να ανοίξει ρουθούνι! Η κασέτα με το ρουθούνι! Δεν άνοιξε ρουθούνι για το όνομα! Ναι! Και οι Βορειοελλαδίτες, ναι. Εδώ η τζάμπα να πούμε οι Μακεδονοβλάχοι, ναι. Αφήσανε, πάλι τα ίδια, ναι, πάλι 70% ψηφίσανε τα κόμματα, ναι. Τα τρία, τα αμαρτωλά, Κινάλ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και Νέα Δημοκρατία, η οποία και αυτή η Νέα Δημοκρατία συνένοχη, στο θέμα συνένοχη, συνένοχη, αυτή, συνένοχη. Έτσι. Ψηφίσατε 70%, ναι. Άντε τώρα πάτε στα Σκόπια, βάλτε καμιά βενζίνη στα μάξια να πούμε. Πάλι τα πάτε σε κάνω οδοντίατρο, καμιά τρύπα εκεί στο δόντι να πούμε, άστε, άστε. Λοιπόν, να φανταστώ, λέει, η Αντλία είναι διευθυντή ΕΡΤ και φαγώνεται γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει τα πιο πολλά λεφτά στα τηλεοπτικά. Και ποιο θα το πάρει, ρε εσύ, ο Καστοριανέ, ποιο θα τα πάρει, ο Φούφουτος. Ο ΠΑΟΚ, μια με το γήπεδο που δεν γίνεται. Αλλά φάγανε. Δεν γίνεται. Αφού εμείς θα γίνει, εσύ το γίνει. Ναι, θα γίνει. Πού είναι, η υπογραφή που είναι. Α, θέλουμε μια υπογραφή. Ο Μητσοτάκης ο Βρικόλακας. Ο Τζούνιορ. Ο Τζούνιορ. Ο Τζούνιορ, γιατί είναι μεγάλος, πάει, μας χαιρέτησε. Δεν ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν. Τι δεν ξέρουμε, τι λες, αεωρίτη, απετάει, τι. Ξέρω, αυτός μπορεί να πέθανε μισός. Μισός. Ο άλλος μισός ήταν ζωντανός. Χάλφ, εντάξει. Χάλφ, εντάξει. Χάλφ, εντάξει. Τι ρε Κωνσταντίνε με αυτή την κασέτα σου. Εδώ λέει ο άλλος τώρα γιατί να πάρει ο ΠΑΟΚ τα πιο πολλά λεφτά. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη θεαματικότητα, έτσι. Ακροαματικότητα. Ναι, αλλά αν το πάρει η ΕΡΤ θα έχουμε πρόβλημα με τα μαγαζιά. Αυτό το σκέφτηκες ποτέ? Εγώ δεν... Μαγαζάτορες, εγώ φίλους δεν... μας. Εγώ δεν έχω μαγαζί, έχει το συνέτερο. Έχει, να ορίστε. Ναι, αλλά οικονομήσει από το site. Το site, ναι, αλλά άμα έχει έρθει ο κόσμος να κάνετε σπίτι, από τις ποδάρες. Θα κάνω μια πάρω 10 χορηγούς και θα τα βγάλω από τους καφέδες, θα τα βγάλω. Εσύ κοιτάς πώς θα τα βγάζει ο άλλος που θα έχει το μαγαζί. Τι με νοιάζει για τον άλλο. Θα επενδύσει. Με νοιάζει εμένα για τον άλλο. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα. Πάντως όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα τα πάρει αυτά τα χρήματα, γιατί σου λέει νταμπλούχος είσαι, αήτος είσαι. ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Πρωτάθλημα παίρνει. Πεχταράδες αφαίρεις και δεν αφαίρεις τελειωμένους, σοφλουσμένους. Ναι. Εσύ θα τα πάρεις. Τελείωσε. Άμα ήταν προολυμπιακός, τι θα λέγαμε εδώ πάνω, θα ο Μπούζας. Γιατί δεν τα έπαιρνε. Το θερμοκρατικό κράτος. Θα τη φάγω. Θα τη φάγω. Θα τη φάγω. Δεν τα έπαιρνε. Δεν τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Τα έπαιρνε. Τώρα γιατί κρινιάζουμε να τα πάρουμε. Ναι, και τον Πανάκα βάλατε, ρε. Και τον βάλαμε. Τον Πανάκα βάλατε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δεξιά ο στόμας, αριστερά η ρακέτα του τένις, ρε φίλε. Πανάκα. Εντάξει, το έχουμε σε αυτό. Είμαστε πολύ τάλαντοι παοξίδες. Και στραβό στο μια και ρακέτα τένις. Εμείς με μια μπάλα του βόλεϊ έχουμε μεγαλώσει. Πας με τον Πανάκα στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Καλημέρα, παιδιά. Και πιάσαμε τον Πανάκα στην, ναι, κουβέντα. Ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Α, τι έπαθες τώρα. Έτσι, καλησπέρα. Όχι, πιο γλύφεις τώρα, πιο γλύφεις. Θα σου πω πιο γλύφεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες. Ναι. Ξέρεις γιατί ο Σαββίδης φωνάζει και δεν γουστάρει τους μπασκετικούς εκεί στον ΠΑΟΚ? Τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Όχι, κι άλλο. Τι κι άλλο, για δώσω δεύτερο επεισόδιο. Δεν μου λες. Ναι, ναι. 160 χιλιάρικα δεν ήταν η αποζημίωση. 168. Η αποζημίωση πιανού. 168 χιλιάρικα τους έδωσε τώρα τελευταία. Α, τα τελευταία. Ναι. Ήταν μια αποζημίωση του προπονητή του Γέρου που είχατε, πώς το λέγανε. Όχι, Γέρος, εντάξει, ο Σούλης, ο Μαρκόπουλος. 70 χρόνια ότι είναι νέος. Είναι. Ναι, δηλαδή, αν πεθάνει ένας 70 χρόνια, πούμε, κρίμα το νέο παιδί που πέθανε. Εντάξει, παλίκαρος, κοτσονάτο θα κοτσονάτος, το λέγανε. Κοτσονάτος. Κοτσονάτος. Εντάξει. Αυτοί οι 70 άρτες, τρία βιάγκρα. Γιατί δεν το λες Γέρο, ρε παιδί μου, είναι κοτσονάτος. Ναι, στον πάγκο όρθιος να ουρλιάζει, να φωνάζει, είναι κοτσονάτος. Κοτσονάτος Γέρος. Ναι, πολύ ωραία. Τα βρήκα. Έδωσε ο άνθρωπος τα λεφτά, ο Σαββίδης. Για να αποζημιωθεί ο Γέρος. Πώς αποζημιωθεί? Ναι, αλλά ο Γέρος δεν πήρε δραχμή. Αλλά. Τι θέλετε τώρα, δηλαδή. Ποιος θα πήρε, Μανατζαρέι? Δεν ξέρω. Α. Εγώ δεν κάνω κατηγόρια. Εντάξει, κατηγόρια δεν κάνεις, αλλά πετάς κάτι, κάτι βέλη, κάτι στούκας. Δεν ξέρω. Έδωσε ο άνθρωπος από το Μακεδονία Παλάς 160 χιλιάρια. Από το ταμείο μέσα, τα βγάλε. Κύριο Σάββιδης, δεν ξέρω από πού τα βγάλε, δεν με νοιάζει. Για να πληρωθεί. Να αποζημιωθεί, γιατί είναι σωστός ο Σάββιδης. Και λέει, αυτός ο άνθρωπος που το διώξαμε πρέπει να αποζημιωθεί. Σωστό.
Αλλά ο γέρος. Και από ό,τι γνωρίζω και καλές σχέσεις με τον Σούλη του Μαρκόπουλο. Δηλαδή τον πάει σαν τύπο. Ναι, ρε παιδάκι, άλλο τώρα η συνεργασία και τα λοιπά. Ναι, τον πάει, ναι, ναι, τον πάει. Και μια που είσαι τώρα σε μπάσκετ. Ναι. Τα λεφτά. Τα λεφτά κάναν βόλτα. Δεν πάτησαν τα λεφτά που πήγαν. Τα πήρε βέβαια μετά, αλλά δεν ξέρω από πού και. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι ο Ιβάν. Πάλι πλέκεσαι, πα στο Μακεδονικό, φεύγει στο μπάσκετ. Ο Ιβάν δεν είναι άνθρωπο, να πούμε, ο οποίο είναι. Τα έδωσα, σου λέει πα. Και τα άλλα τα λεφτά τα έδωσε για τη ΔΕΗ και πληρώθηκαν μαναζαρέι. Γι' αυτό θύμωσε. Καλά έκανε. Και δεν δίνει φράση. Και εγώ θα θύμωνα. Εγώ δύο φορές υπέρ του Ιβάνη μέσα. Και εγώ θα θύμωνα, φίλο. Όταν θύμωνε κάποιο, φυσικά θα θύμωνα. Αυτό τι είναι τώρα, τι λοιπόν, είναι. Μια που είσαι στα ντουμπάσκα, γιατί με πηδά από εδώ και από εκεί σαν την ταραντούλα, είσαι, είσαι επιδειχτούλη πολύ. Είμαι, ναι. Υπάρχει φημολογία για το ελεϊνό μπάσκετ που έχουμε πλέον. Ναι. Έτσι και το τρισάθλο μπάσκετ τη Θεσσαλονίκη μα ότι εμπλέκεται με τα διοικητικά του Άρη που κι αυτό έχει θέματα με τον Γουλιέλμο. Ο Αλευρογιάννης. Τι είναι αυτός ο Αλευρογιάννης, τι δουλειά κάνει. Αυτός είναι που είχε τον Πανιόνιο. Τι δουλειά κάνει. Έχει λεφτά αυτός. Εντάξει, έχει λεφτά αυτός. Σταύρος Αλευρογιάννης. Ναι, τώρα... Πασοξή Μούρη έχει. Έχει είναι ίδιος ο Καστοριανός. Κοίτα μούτρα, κοίτα. Ο άλλος που έχετε, ο επιχειρηματίας που είναι ένας, ποιος είναι αυτός που κάνει ορθογραφικά λάθη. Αυτός δεν κάνει ορθογραφικά λάθη, αυτός είναι ένα ολόκληρο ορθογραφικό λάθος από μόνος του ρε φίλε. Αυτός ο Καραμάνος, πώς το λένε, ναι. Ναι. Τόσα χώρι μου έρχεται και φωνάζει ζίου, ζίου, ζίου. Αστυνομία πώς έρχεται να πιάσει κλέφτες. Τι δουλειά κάνει αυτός. Λέει ότι έχει εταιρεία κατασκευαστική και να είχαμε να λέγαμε. Τι κατασκευαστική. Και εγώ έτσι θα λέω, έχω κατασκευαστικές εταιρείες. Τι έχει, πιάνει, πώς τη λένε την εταιρεία. Με αυτό είναι, ψάχνουμε να πούμε, δεν βρίσκουμε τίποτα. Καθίστε φρόνημα, ρε. Καθίστε καλά. Έρχεται εδώ τώρα κάνει διαφήμιση του αυτός κούτρα. Δεν ξέρω τι γιατί βιάζεται ρε, η Ρώμα, ναι. Η Ρώμα ναι. Στο σχολείο που δεν πάνε. Έχουν καλύτερη ορθογραφία από αυτό, ρε. Εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Του να έχει μια αυτό είναι ικανό να κάνει λάθο ναι. Και στα γκρίκλι του κινητού, ρε. 100%. Δηλαδή θα πατάει την γλέξη και επειδή το πατάει το δάχτυλο του ανορθόγραφου. Ναι, θα μείνει λάθο. Και άντε, εγώ φίλε, να σου πω κάτι. Το δέχομαι γιατί μπορεί να μην είναι σπούδα ο άνθρωπο, αλλά να ήταν ένα επιχειρηματία από μικρό, μόνο σου να, και να μην είναι σπούδα. Ναι. Ρε φίλε, αφού είσαι τόσο μεγάλο επιχειρηματία, βάλει να σου γράψει γραμματέα, να σου γράψει σωστά. Δεν έχει γραμματέα. Τι γραμματέα. Τι επιχειρηματία. Τι πιτσίμη. Τι πιτσίμη επιχειρηματία. Είσαι που δεν έχεις γραμματέα. Φεύγουμε. Παύλα, ναι. Γκόμενα. Γιατί όλοι οι γραμματείς είναι και. Μα θα είμαι εγώ, ναι. Θα είμαι εγώ εργοστασιάκ. Ναι. Θα είμαι εγώ επιχειρηματίας. Ναι. Θα έχω την γραμματέα. Ναι. Και δεν θα την κάνω σεξ. Θα την κάνεις. Όποιος δεν το κάνει είναι γκέι. Αλλά. Τι λες τώρα. Τι είναι αυτό τώρα, δίνει συμβουλή σε όλο τον κόσμο ότι. Δηλαδή γραμματείς να μην δουλεύουν. Δηλαδή ο άντρας, κάτσε τώρα, κάτσε γιατί τώρα με μπριζώνεις. Δηλαδή άντρας, όπου ξέρει τη γυναίκα του, έτσι, δουλεύει γραμματέας κάπου, αυτός δεν πρέπει να κοιμάται ποτέ. Τι με νοιάζει εμένα. Α, τι σε νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει εμένα. Τι σε νοιάζει εμένα. Κάτσε ρε γόρι μου. Τα φέρει τα λεφτά στο σπίτι. Ναι. Τα είναι. Α, τα άλλα είναι, τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Άσε να κουράζεται. Χάλα του καντουρί. Άντε και θα σε πάω κι εγώ έτσι, πηδηχτούλη. Χάλασε. Χάλα του καντουρί λένε οι Βέλγοι. Τώρα είναι η πιο φρέσκα είδηση τη ημέρα. Πίσω θα μα το φέρουν. Ενώ λέει είχαν συμφωνήσει και με τα λεφτά και με τον παίκτη. Απ' την αρχή ο Πάοκ πήγε να βγάλει. Η πιο φρέσκη είδηση είναι αυτή. Πήγε λαμογίστηκα ο Πάοκ. Ναι, πήγε λαμογίστηκα. Να πάρει κάτι παραπάνω. Ωραία, είναι παλτό ο παίκτη. Ωραία. Τι μούκου. Μούκου. Παλτό δεν το λε. Ναι, στον Άρη παίζει βασικό. Βρε παντού παίζει και στον Ολυμπιακό παντού παίζει. Στην Ξάνθη παίζει βασικό. Παντού παίζει. Ο Ελκαντουρί. Θα σου πω τι είναι ο Ελκαντουρί. Τι να παίξει, ρε. Δεν είναι value for money. Τι value for money. Δηλαδή παίρνει ένα εκατομμύριο, δεν παίζει για ένα εκατομμύριο. Ναι, ναι. Είναι παίξει του 7,5 και παίζει 6 συνέχεια. Ωραία. Αυτό λέω. Αλλά παλτό δεν το λες γιατί ξέρει μπάλα. Ρε πάω, καπαλάζεσαι και παίρνει και λεφτά. Τώρα 100 παραπάνω, 200 παραπάνω. Ναι. Άστο να φύγει. Ρε. Δεν ξέρω γιατί αν χάλασε γι' αυτό πάντω. Έτσι λένε οι Βέλγοι. Είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Τι λένε οι Βέλγοι. Αυτό. Οι Βέλγοι δεν δίνουν αιτιολογία. Λένε ότι χάλασε του Καντουρί. Θέλετε παραπάνω λεφτά, μπορεί. Εμείς. Ναι, όχι εγώ. Τι. Ας τα πάρουμε, μα είναι τα παραπάνω. Άσε το παλτό τον Ελκαντουρί τώρα. Ναι. Παρακάτω. Χάλασε, λέει, και του Σεμέδο, είπαμε, και είχε Σεμέδο να κάνει περιοριστικούς όρους ναι. Για τον 25χρονο στόπερ, για τον οποίο πάντως. Καλό σέντερμπα. Οι ειδικοί λένε ότι είναι λαθέρ. Ναι. Και όταν λέω ειδικούς, αναφέρομαι στον Γιώργο Τεντεριακή, τον φιλαράκι μας, που ασχολείται με την Ισπανία για αυτό 20 χρόνια, που λέει Νίκο, λαθέρ μεγάλος είναι. Ναι. Αυτό είναι επεκτημένο. Δεν ξέρω πώ έγινε ξαφνικά ναι. Και πήρε μεταγραφή. Είναι μαύρο. Ναι. Και παίζει center back. Ναι. Μάλιστα. Και παίζει και χάβ αυτό. Είναι μεγάλο λαθέρ, λέει, να ξέρει. Μαύρο center back. Παρακάλα να τον πάρει Ολυμπιακό. Λέω ρε, μαύρο παίχτησε ο χρώμα. Ναι. Θα τον πάρει χαφ να είναι. Ναι. Και χαφ τι χαφ. Τι χαφ. Τρέξε μαύρο γιατί πολέμου. Να πεινάσει. Ναι, τι θα κάνει. Παίζει ο Φορτούνη αντίπαλο. Καμαρά. Σβίστονα. Καμαρά. Παίζει ο Πέλκα ναι. Εκεί. Σβίστονα. Σβίστονα, σβίστονα. Δεν είναι τώρα το μαύρο να τον πάρει να του πει παίξε μπάλα, κάνε αυτό με πνευματική ικανότητα ναι, μεγάλη. Ναι, 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 εσύ ναι. Τα έλεγε αυτά. Εγώ τα έλεγα, ναι. Αλλά υπάρχουν και εξαιρέσει. Βεβαίω. Βαρέλα. Βαρέλα. Ποκολόκο. Ποκολόκο, ναι. Ποκολόκο. Καλημέρα στον Καρλίτο. Ο Φαλακρό λέει είναι ορεξάτο λέει σήμερα. Το Μέση τον έσκησε πάλι. Καλά και δύο Φαλακροί είμαστε. Αλλά τον έσκησε το Μέση καλά έκανε. Καλά έκανε. Καθόλου. Ο Μέση.
Είναι γεννήθηκε στην Αργεντινή. Από ένα 38 το φτάσανε ένα 70 οι Ισπανοί. Μπράβο τους. Ωραία. Ναι. Τον πλακώσαν εκεί στις ενέσεις και στα αυτά. Τον κάναν και τούρμπο. Τον κάναν και τούρμπο και γι' αυτό το λόγο δεν έχει φύγει από την Μπαρτσελόνα, αν θέλεις να μάθεις. Και δεν θα φύγει ποτέ. Και δεν θα φύγει ποτέ. Το θα, πάρει και, θα πάρει και πόστο εκεί και τα λοιπά. Μόνιμος. Μόνιμος. Καλημέρα στα τρελά γόρια, ο φίλος μου Μιτσάρας εκεί στο Μπιτσμπαρ Βυθός μας περιμένει. Τι περιμένει. Να θεις. Πώς να θεις. Λέει, φώναξε το κουμπαράκι, θα απλώσω παραλία, λέει. Για πάρ του πριβέλε θα καθαρίσω και τη θάλασσα, ναι. Και θα γουστάρουμε, λέει. Έχει να πέσει κατεψυγμένο μπόλικο, βρε. Όχι, όχι. Yeah. Όχι, όχι. Καφέ θα πιούμε, θα μας μπυρόνια θα πιούμε, ποτάκια, κοκτέιλ που θα πιούμε. Πόσα ποτάκια θα πιω εγώ, ρε. Άμα έχει κόσμο εκεί γύρω θα πάω να κάνω 100 ευρώ πανέλα για να πιω 3 ποτάκια τζάμπα. Παραπάνω. Άσε μέρε καημένε. Δεν 100, 200 είναι. Λοιπόν, πάμε. Είστε οι γάβροι του Βορρά, λέει. Οι ίδιοι είστε, λέει. Η ομάδα του δημοσίου, λέει, δεν γίνεται να παίρνετε 8 εκατομμύρια εσείς. Ναι, καλά λέει. Ναι. Έχετε πλούσιο πρόεδρο, ναι. Είστε διαπλεκόμενοι με το κόμμα και κάνετε αυτό που κάνουν και οι άλλοι. Παραδεχτείτε το. Κακό είναι. Δεν το κάνουμε τον ίδιο τρόπο. Με ποιο τρόπο, με άλλο το κάνετε. Με εγώ, φίλε, δεν σφάζω τόσο ανεξέλεκτα και ξεδιάτροπα. Δεν μπορείς γι' αυτό ακόμα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Γιατί άμα ρωτήσω όλους αυτούς, όλους αυτούς τους μεγάλους. Ναι, ναι. Παιδιά, θέλετε να το ξεκινήσουμε από την αρχή και να είναι όλα, όλα συνεντέλεια. Κανείς δεν θέλει. Εγώ λέω ότι ο Ιβάν θα πει ναι, το θέλω. Καλός άνθρωπος. Το έδειξε φέτος. Τιμωρήθηκε, δεν πήγε ούτε μία φορά στην Τούμπα. Μα το έκαναν οι άλλοι. Εγώ λέω θα είχαν μπει μέσα, αλλά ωραία, εγώ ξέρω ποιος είμαι. Έτσι θα έμπαιναν κιόλας. Ναι. Και με τα στήδια κιόλας μέσα. Πώς πάνε στον τερματισμό και κόβουν την κορδέλα. Ναι. Έτσι θα έμπαιναν. Έτσι λες. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, λέει τρελά αγόρια και ο φίλος μας ο Πάρης. Πάμε λίγο στα ρεπορτάζ γρήγορα, γιατί πετούσαμε σήμερα. Λοιπόν, η Πολωνία αποκλείσει και έρχεται και ο Σβιντέρσκι. Έχασαν χθες 5-0. Τι Απολωνία, ποιο Σβιντέρσκι, ρε. Δύο κουλούριδες. Κουλούρις χίλιες φορές καλύτερο. Κουλούρις από θέση στον Πάοκ τώρα. Σα αποχαιρετιστήρια αυτά τα μάτσα μούτσα, τα γούτσου γούτσου. Λέει τέτοια οικογένεια, λέει, μακάρι να έχετε όλοι σαν τον Πάοκ. Ναι, κακό τα είπε. Τι κακό τα είπε, τον αποθέω στον Πάοκ όμω. Άσε ρε τώρα. Ναι, από ναι, μέσα ναι. Του ξέρει τι λέει. Τι λέει. Μπα το πάρει Ολυμπιακό στον Τάμπλε. Μπα δεν νομίζω. Άσε ρε τώρα. Φίλε Παοξάκι από κούνια είναι. Δεν μπορεί να το πει κανένα Παοξάκι από κούνια. Τώρα σταμάτα. Έχουμε δηλώσει εδώ του Ιβάν. Του Ρασβάν στον Ιβάν. Με ρεπορτάζ εδώ πέρα. Καστάνιε και ζαίριζε φίλε τα βουνά. Τα βουνά. Έτσι λοιπόν. Τι είπαν αυτοί. Τα θέλω όλα, λέει. Ποιος? Ο Ρασβάν στον Ιβάν. Όχι, θέλω. Ο Ιβάν στον Ρασβάν το είπε. Α, ο Ιβάν στον Ρασβάν, ναι. Ναι. Τα θέλω όλα. Τα θέλει όλα. Ωραία, και εσύ είσαι ο Ρασβάν και του λες. Αφού τα θες όλα, ναι. Πάνε φέρουμε τρεις παιχταράδες τώρα εδώ πέρα, ναι. Γιατί ξεκινάει η προετοιμασία αύριο και γκρινιάζουν όλα τα παόκια από μέσα. Το μεγαλύτερο λάθος του Λουτσέσκου είναι ότι δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ φέτος. Λες. 100%. Και ποιος θα βάλει τον ΠΑΟΚ στο μίλους, ρε φίλε. Ο κανένας. Ο κανένας. Όπως δεν θα βάλει κανένας στον Ολυμπιακό στους ομίλους. Ναι. Όπως δεν θα βάλει κανένας στον Άρη στους ομίλους του UEFA. Οπα. Ου... Δηλαδή, κάτσε ναι. Τώρα, κάνεις δήλωση. Σήμερα 24 του Ιούνιου. Λέω. Λες Άρης, πάω Ολυμπιακός. Όπως είπα, θα βγει ο Ζέρβας δήμαρχος. Το είπε. Θα πάρει Λίβερπουλ. Ναι, αλλά τον Ζέρβα πρόσεχε. Ναι. Τον Ζέρβα τον ελέγχαμε εμείς εδώ πέρα. Κάναμε εδώ σαν εκπομπή φορτσάτη δυναμική. Είχε μεγάλο δίκτυο. Είχε και δίκτυο. Ένα τρομερό επικοινωνιολόγο δίπλα του ο Ζέρβας και δεν πήγε μόνο σε εμάς, πήγε και αλλού. Ναι, είχε δυνάμεις. Δεν ήταν χάφτας σαν τον άλλον τον Πασκάλι της γιαγιάς Ντάκ. Δεν ξέρω, ο Πασκάλι για Ντάκ να πλέρωνε. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αλλά σου λες τώρα σήμερα 24 Ιουνίου. Πάω Ολυμπιακός και Άρης. Δεν παίρνουν σε ομίλους. Αντίο ζωή. Ούτε αντίο ζωή. Δεν παίρνει σε ομίλους. Δεν θα μπουν σε ομίλους ούτε Europa League. Δηλαδή ο Πάοκ και ο Ολυμπιακός. Ο Πάοκ θα μπει στο Europa League. Ο Ολυμπιακός θα μπει στο Europa League. Ο Άρης δεν παίρνει πουθενά. Αλλά δεν θα μπουν ούτε. Ο Πάοκ και ο Ολυμπιακός πιστεύω ναι. Έτσι όπως το πάνε το έργο με τις μεταγραφές. Ναι. Δεν θα πάνε στους ομίλους του Champions League. Και αν ο Πάοκ σου φέρει Γκουντέλη και Χόλμπι ρε φίλε, μπαπ, αύριο το πρωί σηκωνόμαστε εδώ και αντί να λέμε τα δικά μας. Λέει κλείνει Γκουντέλη και Χόλμπι, τι θα πεις. Είναι δύο χαφ. Δύο χαφ κατευθείαν. Αλλάζει το επίπεδο. Έμα αμέσως. Κατευθείαν. Σου κάνει το κόλπο γκρόσο να το κάνει. Γιατί... Ή θα περιμένει τη Σακάτα, ποια το Βέρμπλουμ και το Fiat το 128 του Μαουρίσιο. Μαουρίσιο Σεπτέμβριο, άσο Μαουρίσιο μην τον υπολογίζω. Μαουρίσιο τον υπολογίζω εγώ. Σαν παίκτη. Ναι. Ο Μαουρίσιο, αν πει ο γιατρό. Άκου. Αν μου πει ο γιατρό, αυτό δεν θα τραυματιστεί. Ναι. Δεν θα πάρω δεύτερο χαφ, θα πάρω ένα μόνο και θα έχω το Μαουρίσιο για. Δεν είναι δύο θα πάρεις. Λοιπόν, ο Μαουρίσιο. Λοιπόν, και κάνεις, δύο ο Μαουρίσιο χαλάει το αμάξι. Ναι. Όχι τουρμπίνα χάλασε, όχι το ντίζελ χάλασε. Όχι... Άστο τώρα. Ναι. Σαβούρα είναι. Σαβούρα. Αλλά παιχταρά σαβούρα. Αλλά πολύ καλό σκάφ. Πολύ καλό σαβούρα όμως. Ναι. Λοιπόν. Σαβούρα σαν βιολογικό. Ωραία. Ναι. Μιχάη. Μιχάη είναι το διπλό στο Αγρίνιο. Το διπλό στο Αγρίνιο λες. Εντάξει, καλά, αυτά γίνονται. Ρε Κωνσταντίνε τώρα. Τι Μιχάη. Τις καλύτερες οικογένειες. Δεν κατάλαβα. Μιχάη τι παίζει, center back. Center back. Εγώ θυμάμαι όμως τώρα γιατί είμαι πολύ. Πώς λέμε, καμίλα είμαι σε αυτά. Καμίλα. Θυμάμαι που τον αποθέωνε τον Μιχάη σε ένα μάτς με τον Πανατολικό. Και τι παλίκαρος είναι αυτός και τι λεβένταρος είναι. Ο παλίκαρος θα έρθει εδώ. Άρα και τώρα ναι. Που είναι υπαοξίδες, ο Χατζησαΐας δεν θα έρθει στον ΠΑΟ. Τελείως Χατζησαΐας. Α, μάλιστα. Ξέρεις ποιοι πανηγυρίζουν τώρα. Έχουν στήσει χώρο γύρω-γύρω από την φωτιά. Ποιοι. Του Ατρομήτου. Γιατί. Σου λέει δεν χρειαζόμαστε πάλι στόπερ. Ο Ατρόμητος κάνει ομαδάρα πάλι. Ο Μαδάρα κάνει πάλι. Για πέσει με τι κάνει ο Μαδάρα. Βέλιο πήρε μπροστά. Ο Βέλιο. Ναι, δεν θα κάνει τα μισά γκολ του Κουλούρη. Ο Βέλιο. Ναι.
ήταν μια να πούμε οδοντίατρος. Όχ, του φάει τον προστάτη. Του φάει όλο τον προστάτη. Άντε πάλι, Θεέ μου, πάλι τα ίδια. Άμα σε δει αυτή η οδοντίατρος εσένα. Θα μου το φάει και εμένα. Φάει τον προστάτη. Δεν θα έρχεσαι το πρωί για εκπομπή εδώ. Τέσσερις μπουγάτσες με άχνη θα θες για να ξυπνήσεις. Άσε ρε τώρα. Του ρούφιξε τον ανθρωπάκο να πούμε. Εντάξει, αντέχει. Άλλο ποιον έχει. Το χαρίσει. Το χαρίσει, να ορίστε. Χαρίσει για δύο χρόνια. Πολύ καλό. Σε δύο φάλου, δύο κόκκινες κάρτες. Άλλο ποιον πήρε, παρακάτω. Κρατάει και το Χατζησαΐα. Το Χατζησαΐα. Έχει και ματσό, φασόν. Πόσο χρόνο είμαι εγώ, 51. 51, ναι. Βάλε με 15 μέτρα να τρέξω τα πρώτα με το Χατζησαΐα. Με Χατζησαΐ. Το φάω λάκανο. Το φάς λάκανο. Το λέω εγώ. Φάω μου σπάει τις παπούτσι που λέει και ο Αλέφαντος. Πώς. Σπάει τις παπούτσι από κάτω. Σπάει. Α, σπάει. Νόμιζα σπάει και σαρώνει. Με το καρφάκι. Ναι, ναι. Κάνε μου ένα ζέσταμα 10 λεπτά και έλα Χατζησαΐα να τρέξει 15 μέτρα. Για... Ξέρεις πώς θα φύγει ο Χατζησαΐας. Ναι. Όπως φεύγει το Κόρδομα. Ναι. Και εγώ θα φύγω σαν τον Μπιάνκι Άμπαρτ. Αλλά. Αλλά. Μη τρελό αγόρι. Λοιπόν, χαρίζει για δύο χρόνια στον Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ να έχει δικαίωμα να τον αγοράσει ξανά. Πόσες κάρτες θα φάει ο Χαρίσης? Πολλές. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Μπορεί να το δουλέψει όμως. Γιατί ο και το μάγουλο, το είδα μάγουλο, φαρδί μάγουλο. Καλά, μάγουλα έχουν πολύ πίσω. Είδα μάγουλο. Θα επιστρέψουμε τα μπλεξίματα του. Το μάγουλο. Πιο μεγάλο από το Σουντανί. Όχι. Όχι, εκείνο είναι αρχιμάγουλο. Ναι. Είναι το μπαμπάτσικο. Όπως λέει μάνουλο. Αυτό είναι μαγουλομάγουλο. Μάγουλο είναι Σουντανί. Ναι, ναι. Αφού όταν τον είδα τον Σολτανή, νόμιζα ότι ήταν Σουτανή. Ο άγνωστος αδερφός του Μαρινάκη που ήρθε από το Λονδίνο να πούμε. Λες, ε. Θέλω αυτός αδερφός. Εντάξει, ήρθε από λίγο παραδείγμα, το Νότιχαμ. Δηλαδή ο αφαλός του πρέπει να είναι σαν καρμπιρατέρ. Καρμπιρατέρ από ασκόλα 12. Ναι, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, τελειώσαμε πάλι. Πρέπει να ξαναβγούμε. Αφού δεν μπορούμε. Λίγο γκαζόν, με πάμε στο διεθνή 220. Με βάζουν κόφτη, ρε κουλιά. Κόφτη. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοιε μέρε. Τι άλλο έχουμε εκτός από μεταγραφές? Έχουμε Αλφρέδος Γκάρντεν, φίλες και φίλοι. Άνοιξε το καλοκαιρινό εστιατόριο του Ρίτζες Καζίνο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Μιλάμε για ένα τρομερό, πολυβραβευμένο εστιατόριο. Είναι απλωμένο σε ένα δροσερό, καταπράσινο κήπο. Κάθεσαι και απολαμβάνεις το δείπνο στο ποτάκι σου. Το μενού επιμελείται. Με τη Wind Vision, φίλες και φίλοι, έχετε εξελιγμένες δυνατότητες θέασης για να βλέπετε το πρόγραμμα. Όποτε θέλετε εσείς, όπως το θέλετε και από όποια συσκευή εσείς θέλετε. Απολαύστε λοιπόν το νέο επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς, ακόμα και 7 μέρες μετά την αρχική του προβολή με το Catch Up. Κάνε πανεκκίνηση στο Derby που έχει ήδη ξεκινήσει για να μην χάνεις ούτε δευτερόλεπτο από την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε παύση σε ζωντανό πρόγραμμα και συνεχίζει σε πολύ λίγο. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και προσοχή στους δρόμους. Έτσι όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Γιώργος ο Μπούζος, έχει μπλοκάρει από τον Φίνικα προς Παπαγεωργίου ο περιφερειακός. Έχουμε καραμπόλα με 3 αυτοκίνητα, έχουν κολλήσει τα πάντα, το ξαναλέμε. Από Φίνικα προς Παπαγεωργίου καραμπόλα, 3 αυτοκίνητα. Όσοι πάτε προς εκεί, είναι είδηση αυτό να την πούμε. Είναι είδηση, ναι. Γιατί είναι είδηση. Είναι είδηση γιατί κάποιοι μπορεί να κατευθύνουν προς εκεί να τους γλιτώσουν. Κάθε μέρα. Ξέρεις πώς είναι αυτοί. Ναι, και τι πάρα πολύ. Κάθε μέρα γίνονται. Ναι, είδηση. Η είδηση θα είναι να μην γίνει, να πούμε. Να μην γίνει, ναι. Πας με την άλλη πλευρά. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τι είμαι εγώ τώρα εδώ πέρα. Ναι. Πολιτικό ραδιόφωνο. Τα πάντα. Άσε πώς θα τους περάσουμε όλους. Και ο Μπούζος τι δουλειά έχει τέτοια ώρα το πρωί. Μα ακούει εδώ, ξέρω εγώ. Πώς θα τους περάσουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε. Με το ποδήλατο δύο παιδιά τα φάγανε λάχανο μια ανισότητα. Άμα έχει το κινητό στο χέρι και δεν ξέρω τι κάνει. Γιατί δεν μπορεί να πέσει στον Μπούζο τα μάξι μια που θα έχει το κινητό στο χέρι. Τι τα θε τα ποδήλατα, ρε Μπούζο να πούμε. Ένα τώρα έρχεται με τα μάξι γι' αυτό είδε. Από τον περιφερειακό ήδη την καραμπόλα, μας ενημέρωσε ο άνθρωπος. Τι ποδήλατο. Ναι. Δεν κάνεις υγιεινή διατροφή, έχεις με τα ταπεράκια. Ναι. Φασουλάκια. Το ένα, το άλλο. Ναι. Ψωμί, πώς τα λένε αυτά. Είδες πως κρατιέται ο μπαγάσης. Κρατιέται και οδηγάει ποδήλατο. Καλύτερα να πίνει ένα βαρέλι ρετσίνα και να πίνει με τα μάξι. Πιο πολλές πιθανότητες τι είναι, να πεθάνουμε το ποδήλατο ή να ζήσει. Δεν ξέρεις, Κωνσταντίνε, γιατί και με τα μάξι μπορεί να πετύχεις καμιά καραμπόλα και να έχεις κάλαστρα μετά. Ρετσί καραμπόλα, σπάς το πόδι κεφάλι. Δεν τα ξέρεις. Λοιπόν, ένα φίλο λέει για τον Ουάρντα, θα μα πει τίποτα το κουμπαράκι σου. Τι έκανε ο Ουάρντα. Πάλι έχει νέα πήγε πλέξη. Με γυναίκα. Όχι, δεν πήγε. Εντάξει, είναι ανώμαλο το θέμα είναι ότι δεν πηγαίνει κιόλα. Αυτό είναι το όλο θέμα. Τι δεν πηγαίνει. Δηλαδή τον πιάνουν πριν γίνει όλη η ιστορία. Έκανε, λέει, παρενόχληση σεξουαλική με μηνύματα με ένα μοντέλο εκεί. Τη λέει, έλα στην Ελλάδα, κάμω του Κρι για να με βρει, να περάσουμε together και τέτοια πράγματα. Και αυτή τρελάθηκε και λέει, μην με ενοχλεί. Και αυτό τι είναι, το σεξουαλική παρενόχληση δια τηλεφώνου. Ναι. Έχετε τρελαθεί, ρε. Ένα, αυτό θα ήταν. Έχετε χάσει. Για πάρε το μέρο του Γάροντα τώρα, έλα. Έχετε τρελαθεί, ρε, ανισόρροπη, άχητη όλοι. Όχι. Έχετε τρελαθεί, ρε. Έστειλε μήνυμα άνθρωπο σε μια γυναίκα. Φυσιολογικότατο. Ναι. Να έρθει στην πόλη του να κάνουν έρωτα. Φυσιολογικότατο. Ωραία. Η άλλη ενοχλήθηκε. Και αυτό φυσιολογικότατο. Και αυτό είναι σαν χλαμάρες σεξουαλική παρενόχληση. Ναι, αλλά αυτός επέμενε.
Και αν επέμενε, τι έγινε δηλαδή. Σε μη με ζαλίζει. Την έπιασε. Α, τον κάνει chat, μα. Α, μπλοκ, 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 μπλοκ. Θα πατά το κουμπί. Ναι, 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 ναι. Άμα ήθελε αυτή. Αυτή, άμα ήθελε. Θέλει δημοσιότητα κι αυτή το άλλο. Αλλά γνωστό μοντέλο λέει κι αυτή συνέγγυπτο. Θα σου έλεγα τι γνωστό είναι, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορεί, αυτά δεν τα λέμε. Άμα δεν γούσταρε, ακούδω. Άμα δεν γούσταρε το μοντέλο, πατάει το κουμπάκι. Ποιο? Κλικ, τσικ, πώς το λένε αυτό. Μπλοκ, μπλοκ, τσοκ, μοκ. Τσοκ, μοκ. Μπράβο. Και τελειώνει ο Άρτα που είναι 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Ναι. Αυτά. Όχι, όχι, είναι συνέγυπτο τώρα γιατί παίζει το κοπάφι. Ναι, αυτά, ναι. Αυτά οι γκόμενες οι οποίες ντε και καλά παίρνουν δημοσιότητα. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε μας λέει. Όσο βίασε ο Νεϊμάρ να πούμε την άλλα που είναι και η τρελαμένη. Και τώρα αυτοί εδώ οι οποίοι στο gay parade πηγαίνουν και κάνουν τσα-τσα-τσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και καλά κάνουν. Καλά κάνουν, καλά λες, κάνουν, λες, είναι, εσύ, γιατί ναι. Δικαίωμά τους είναι. Ναι, ναι. Δικαίωμα και του Άρτα και κάθε φυσιολογικού άντρα να είναι να φλερτάρει μια γυναίκα. Ναι. Ανώμαλη. Ναι. Δεν μου λες ο Άρτα θα παίξει ποτέ μπάλα. Τι να παίξει ο Άρτα. Ο μπάλα θα παίξει. Πώς θα παίξει ο Λιμιός, θα παίξει και ο Άρτα. Ο Άρτα, βάζουμε ένα στίγμα να δεις την καριέρα του Λιμιού και του Άρτα. Ο Λιμιός. Ναι. Βέβαια. Ναι. Στην Τρίπολη θα πάει. Ο Λιμιός παραμένει στον πάγκο. Ο Άρτα όχι στον πάγκο μπορεί να παραμείνει. Ούτε στον ατρόμητο. Θα πάρετε εξτρέμ. Θα πάρουμε έναν. Έχετε και τον αυτόνα. Ποιον αυτό. Το Λάμπρου. Ναι, έναν θα πάρει. Έχετε τον Μπίσεσβαρ. Τον έχει. Έχετε και τον Ζάμπα. Τον Ζάμπα. Θα παίξει ο Λιμιός μπάλα. Θα παίξει. Αν παίξει ο Λιμιός μπάλα στον ΠΑΟ, ναι. Θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα με 10 βαθμούς διαφορά. Λε. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Γιατί και πέρσι έπαιξε. Τι έπαιξε. Έκανε 27-28 εμφανίσεις ο Λιμιός. Τι έκανε τις εμφανίσεις. Στο θέατρο Αθήνων. Όχι, εδώ, εδώ. Τούμπα Στέντιουμ, Καραϊσκάκη και δεν συμμαζεύεται. Μια χαρά είναι ο Λιμιός. Καλά, καλά. Μια χαρά είναι ο Λιμιός. Λοιπόν. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα. Έχουμε μια δεκάδα που καλός αθλη... το... καλός αθλητής είναι. Χρειάζονται και αυτοί. Και οι αθλητές να τρέχουν να μαρκάρουν, να πιέζουν γιατί κάποιοι δεν μαρκάρουν. Ναι. Τρέξε μαύρη γιατί θα πεινάσεις. Ο Κουλούρης θα έχω πάντα μαζί μου τον Πάο και ευχαριστώ την οικογένεια Σαββίδη. Από μέσα του ξέρει τι λέει. Δεν ξέρω τι λέει από μέσα του. Μόνο αυτός ξέρει τι λέει. Στο Άρης Πάο, ναι. Όταν, αν βάλει κανένα κόλλο η Ντέγε ξέρεις, και κάνει τσίσα. Δεν το πιστεύω. Ξέρεις, θα κάνει ο Κουλούρης. Πάλι τσίσα αυτά από τα μέσα του. Πέρσι είχαμε το ινό, όπως το λένε αυτό, τώρα φέτος έχουμε τα τσίσα καινούριο. Πώς ναι. Θα πανηγυρίζει ναι. Από μέσα το Κουλούρη. Ναι. Ο μπαμπάς του Κουλούρη τι θα κάνει. Αφού είναι πάω, τι να πανηγυρίσει. Okay. Βρέαστα, θα το γιατί το χάλασε τον Κουλούρη, δεν κατάλαβα. Πήγε στον Ατρόμητο, πουλήθηκε στην Τουλούζ, θα πάρει 4 εκατομμύρια τα επόμενα πόσα χρόνια. Ναι, αλλά, ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε κύπελο και πήρε ο Πέλκας. Αυτό τι δεν πήρε κύπελο, δεν πήρε με τον Πάο. Κάτσε πέρσι, δεν ήταν Πάο, δεν πήρε και πέρσι το κύπελο. Δεν ήταν στην αποστολή. Πού η αποστολή, ρε. Δεν ήταν αποστολή, ρε. Δηλαδή τώρα με συγχωρεί. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα δεκάδα γρήγορα γιατί έχουμε και πρωτοσέλιδο, έχουμε και άλλα πράγματα. Πρέπει να πάμε και στο Πάο. Καραδήμο πήρε δύο κύπελα με τον Πάο. Εντάξει. Έπαιξε δεκάδα κανένα. Όχι. Δεν τα πήρε. Γουστάρι όμω πάω καραδίμο. Στο ρόλο του άλλο λέω εγώ. Το ίδιο είναι ρε να πέσει. Καλά, ναι, άμα πέσει. Το ίδιο είναι στο απέξω. Ναι, είναι σαν να λε άλλο να παίρνω μάτι και άλλο να κάνω δουλειά. Ε, βέβαια. Αλλά... το ίδιο είναι. Καλό και το μάτι. Καλό και το μάτι. Αλλά. Κάτσε, κάτσε τώρα, έτσι που σε βλέπω, εγώ μου. Έτσι που χτύπησε ο ήλιο, έτσι το λιοκαμένο. Βάψε μόνο κανένα νίκη. Βάψε ρε. Βάψε ρε. Έβαψε κανένα νίκη. Έβαψε μόνο τα τέτοια. Τώρα που έτσι πω έσκασε. Πάρε μια μαλαματίρα και ρίξε στα πόδια σου τουλάχιστον. Μια χαρά, χαζέψε εδώ μπουτάκι, μια χαρά, πω μια χαρά, ε. Άβα φανίχια ρε γυναίκα, σύγχρονη. Τώρα που σε βλέπω όμως κάτσε ρε λίγο ρε ψυχούλα. Έχω λέει ανίχια λέει. Έσκασε μύτη, έσκασε μύτη ο ήλιος πάνω προσγειώθηκε πάνω πάνω από το χυλάκι σου. Τι είναι αυτό εδώ το πορτοκαλί που αχνοφαίνεται Κωνσταντίνο. Αυτό είναι μουστάκι. Αλλά να τα παιδιά αυτά σας λέω. Να το μουστάκι, σκάει μύτη. Αφήσω μουστάκι, αλλά... Σκάει μύτη το μουστάκι. Το μουστάκι. Πορτοκαλί. Έτσι και ο Πανάκας βγει βουλευτής. Πού να βγει. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Α, με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Στο αριστερό χέρι η ρακέτα του τένις και ο στόμας δεξιά στραβός. Εντάξει, αφού έτσι είμαστε. Τι το θες το τένις, ρε Πανάκα. Ναι, αφού είναι καλό. Αφού είναι καλό ο τένις. Ρε τένις ο Παοξίδρα. Κερδάμε τουρνουά, ρε. Πού να σας φάει, αυτό τώρα το πορτοκαλί. Θα γίνει πολύ πορτοκαλί. Έτσι και βγει βουλευτής, εγώ το μουστάκι θα το ξυρίσω τώρα άλλο Ιούνιο. Ποιο να βγει. Άμα βγει ο Πανάκας δουλεύει. Μα βάλα μου λίγες έξω όμως. Τι. Μου λίγες ότι άμα πάω χάσει. Εγώ λέω δεν αύγει. Ναι. Θα το ξυρίσω το μουστάκι. Ναι. 7 Ιουλίου. Όχι, εγώ θέλω να το κρατήσει περίμενε, για το πάω. Περίμενε, περίμενε. Που είναι πιο σίγουρο. Περίμενε. Την επόμενη φορά που θα ξυρίσω το μουστάκι, ναι. Μόλις κάνεις την πρώτη σου ήττα στο πρωτάθλημα. Οχό, θα γίνεις εδώ. Όλοι λένε. Σε θα γίνεις με τον. Σαν τους Βίκινγκ θα κατεβαίνει εδώ κάτω και θα του τυλίγεις γύρω-γύρω το μουστάκι. Ξέρεις τι μου θυμίζει το μουστάκι το πορτοκαλί. Σαν τα φλάι που φορούσαμε δεκαετία του 80 στην Τούμπα και τα πορτοκαλιά. Έτσι, έτσι, παιδιά. Παρασκευή πρώτη φωτογράφηση. Θα ανέβουμε. Άλλη. Αυτή είναι, αυτή είναι. Νομίζω ότι έχει σκάσει μύτη κατά καλά. Δεν φαίνεται το μουστάκι, ξανθό μουστάκι έχω. Πορτοκαλό ξανθό. Ναι, ναι. Αλλά λοιπόν. Είναι το τίμιο μουστάκι τη δημοσιογραφία. Γιατί περάσανε την αθλητική δημοσιογραφία άτιμα μουστάκι. Αλλά τι είναι αυτό το παιδί. Αλλά. Άκου τώρα και τον νικητή και πάμε να τον λούσουμε λίγο. Έτσι, πρωινό λούσιμο λέγεται το ενθετάκι αυτό. Ναι, να το κάνουμε το πιθανό. Ναι. Πώς το λένε. Το προσεγγίσουμε τέλος πάντων. Ναι, πώς το λένε. Δημήτρης. Εντάξει. Δημήτρης.
Τσιτουρίδης. Δημήτρης Τσιτουρίδης. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου, να του φτιάξουμε το προφίλ. Δημήτρη, έχεις 30 λεπτά από τώρα να επικοινωνείς μαζί μας για να μπει σε μια τρομερή διαδικασία. Μύτη κούρμπα. Σούπερ μάρκετ για έναν ολόκληρο χρόνο από τα σούπερ μάρκετ όλα. Μύτη κούρμπα. Άχυλος. Άχυλος με την κούρμπα. Σε χείλα δεν έχει. Δεν τον έκανε ήδη χάλια. Χάλα το φιλήσει η γυναίκα και. Τι φυλάει. Τι φυλάει το πηγούνι. Το πηγούνι δεν έχει. Είναι και για τσεκμόχο. Αφταρά. Εσύ. Κρέμλιν τον έκανε και δεν το επίθετο. Τσιτουρίδη. Είναι δυνατόν να λέγει Τσιτουρίδη και ένα ωραίο άνθρωπο. Γιατί μπορεί να κάνει μοντέλο. Τι μοντέλο να κάνει. Δηλαδή κάτσε τον έχει κάνει άχυλο, αφταρά και μύτη μελιτζάνα. Γεια σα. Τι μελιτζάνα. Γαμψή σαν γυπαετού. Σαν του σταυρίδι του ήθελα. Ναι, μύτη γυπαετού είναι αυτή. Άλλο, τι άλλο θα έλεγα. Σαγόνι προ τα έξω. Για τσεκμού. Όχι μεγάλο. Προς τα έξω. Την κούρμπα. Πώς έχει το Λουτσέσκου. Αυτό το. Λουτσέσκου. Του λεπτού πόντιου. Δηλαδή είναι ο πόντιος. 67 κιλά. 1,80-67 κιλά. Χοληστερίνη 130. Τίποτα. Τρώει σαν το βόδι αλλά δεν παχαίνει. Αυτό το GTA του PCA ή αυτό πως το λες για το. Προστάτης καλός. Καλός, καλός. 45. Ναι, ναι. Γυναίκα του υποφέρει από την κουρσουζιά του. Χρουσουζελμές. Ναι. Μεγάλος. Τι ομάδα είναι. Πάω οπωσδήποτε. Πάω οπωσδήποτε. Πάω οπωσδήποτε. Μένει. Πού να μένει. Αμπελόκι με εκεί κοντά στο Γιακουμίδη. Δύση. Δύση. Γουρμάει η Ινδιανίλα να πούμε. Ινδιάνα Τζόουνς. Ναι, 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 ναι. Και η δουλειά του είναι φόρτωμα, ξεφόρτωμα, παραγγελίες. Τι φορτών και ξεφορτών. Ό,τι βρει. Το δηλαδή, φορτώ με το ξεφορτώ. Είναι ο πολιτής οδηγός. Ναι. Κατεβαίνει με το αμάξι, παρατάει τα κρέατα δεξιά-αριστερά. Είναι κρέατα. Της πιάτσας. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οκ, okay, νομίζω θα καλύψω αυτοκίνητο οδηγάει. Τι αυτοκίνητο, φορτηγάκι. Φάμπια, ένα Φάμπια. Φάμπια παλιό. Ναι, παλιό. Χωρίς ζάντες. Σαν τον τσιγκουναρά του Βαραγιάννη έχει τόσα λεφτά. Ναι. Και στο αμάξι του έχει ζάντα αλουμινίου. Δεν έχει. Δεν αλουμινίου, καπάκια είναι αυτά. Με καπάκια ζάντα. Καπάκια είναι αυτά. Αυτά είναι δυνατό, ρε Βαραγιάννη. Ναι, ρε Βαραγιάννη, ρε ψυχούλα μου. Γιατί θα τα σάκια στο. Τα σάκια, βάλουμε το τσιγάρο να πλώσουμε το. Είναι αυτό το πράγμα, ρε. Μαζί σου. Αμάξι χωρίς ωραία ζάντα. Ναι, ναι. Είναι γυναίκα με άσχημα παπούτσια να φοράει. Αλλά και άμα το καλοκαίρι δεν θα θες τα παπούτσια. Ξυπόλυτες. Τι να σου πει. Σαν άμα φωνήκει η γυναίκα είναι το αμάξι άμα δεν έχει ζάντα αλουμινίου. Άμα πάρει αυτό ο τσιτουρίς Δημήτρη σε μένα, ρε φίλη, θα σου αφήσω κι εγώ μουστάκι. Τον έχει κάνει Κρέμλιν. Τον έχει κάνει τον άνθρωπο Wild Way εκεί. Σιριζέο. Α, και Σιριζέο. Βρήκαμε και το κόμμα. Βέβαια. Τελειώσαμε. Πίσω στο γήπεδο του Πάου και τη Αγγλία. Κλείσαμε. 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 Λοιπόν, έχει μια δεκάδα το Do Good, αυτό Do Gout. Τώρα μην το κάνω και. Δεκάδα. Ναι, δεκάδα καλύτερη ψηφίστηκε εδώ πέρα. Από ποιο ψηφίστηκε. Το Do Gout. Τι το Do Gout. Αυτό μια εταιρεία, μια πλατφόρμα διαδικτυακή. Δεν του κάνω διαφήμιση. Μια εταιρεία. Με την BiPath. Άσταρε, εντάξει, μια εταιρεία. Φορτούλα κορυφαίο σωματοφύλακα. Φορτούλα. Όλων των εποχών. Ναι. Ναι. Βαρέλα στόπερ. Βαρέλα στόπερ, ναι. Με αρίσταρχο. Αρίσταρχο. Δύο στόπερ. Όχι. Όχι. Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρω, ναι. Έχει Ιωσήφιδη σε μία μπάντα στα αριστερά. Όχι. Όχι. Ποιο Λίνο. Μπάντα. Λίνο. Ναι. Βιερίνια στην άλλη. Βιερίνια δεξί μπακ. Ναι, πότε έπαιξε ο Βιερίνια δεξί μπακ. Άρα λες. Όχι. Όχι, θα έβαζε Βιερίνια αριστερά σίγουρα. Βιερίνια αριστερά. Και δεξιά έχει κανένα πιο εύκολο, κανένα. Δεν έχει. Ο Μπορμπόκη έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Ο αδερφό. Ο Βασίλη. Έπαιξε ένα φεγγάρι, αλλά δεν έπαιζε μπακ. Ο Μπορμπόκη έπαιζε εξτρέμ. Ναι, έπαιζε εξτρέμ. Έπαιζε εξτρέμ. Χαφ. Σκαρτάδο. Οπωσδήποτε. Με Ζαγοράκι. Όχι. Όχι Ζαγοράκι. Όχι. Έχει χαφ, αλλά ο ΠΑΟΚ. Σαχόφ να βάλουμε. Όχι. Θε να βάλω Σαχόφ μέσα. Όχι. Δεν όχι Σαχόφ. Θα βάλει το Μαραγκό. Σπύρος. Ναι. Μαραγκός. Ναι. Παλίκαρος. Ναι. Ναι. Και ο Ζαγοράκης είναι καλός. Ποιο Ζαγοράκης είναι καλός. Θα τον έβαζα τρίτο χάφ όταν παίζαμε αντίπαλοι με μεγάλη ομάδα. Ναι. Να σου το πω έτσι. Και μπροστά. Μπροστά. Στη μία μπάντα Παρίδη. Ωραίος. Στην άλλη τον Κούδα. Γιατί βάζει σύστημα. Ο Κούδας γιατί είναι στην πάντα. Το κάνει 4-4-2 για να χωρέσει δύο επιθετικούς μπροστά. Γι' αυτό. Ναι. Ο ένας επιθετικός ποιο είναι. Ο Κωστίκος πρέπει να είναι σίγουρα. Ο ένας είναι ο Κωστίκος. Ο άλλος ποιο είναι. Ο Σαράφης. Ο Σαράφης δεν ήταν επιθετικός. Ήταν οχτάρι. Οχτάρι. Άρα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα λες. Το κάνουμε 4-2-3-1. Θα βάλεις Δημόπουλο με Κωστίκο. Δημόπουλο θα βάλεις. Ναι. Δεν τον βάζω Δημόπουλο. Θα βάλεις με παράτσι με τη Λάρισα. Θα βάλεις οκτάρι. Θα βάλεις οκτάρι τον το Σκαρτάδο με το Σαράφι. Με το Σαράφι. Εκεί ναι. Θα τους βάλω. Σαχά ναι. Θα το βάλω τον ναι. Σαράφι. Θα βάλεις το Σαράφι και μαζί μου πολύ. Ναι. Κωστίκο, Κούδα, Κωστίκο Δημόπουλο και Δημόπουλο. Δεξιά τον Κούδα και αριστερά τον Παρίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Φορτούλα οπωσδήποτε. Έχουμε ενστάσεις δηλαδή. Έχω κάποιες ενστάσεις. Ενστάσεις έχουμε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Αλλά κοντά είναι, κοντά είναι. Δηλαδή, κοντά είναι. Καλή ενδεκάδα έβγαλε, ναι.
Μένουν έξω παιχταράδες τώρα από αυτή την ενδεκάδα. Τσιτουρίδη Δημήτρη, αν έχει ψυχή, αν έχει κότσια. Μετά τα όσα σα είπα. Ξεφορτώνει το τιμολόγιο τώρα. Τιμολόγιο ξεφορτώνει. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο, πάμε να δούμε λίγο. Για γιατρό δεν τον κάνει δηλαδή. Όχι, γιατρό δεν τον κάνω ούτε και εγώ. Πώς το λένε? Τσιτουρίδη. Τώρα να έχει κανένα βρικόλακα στο έντερο και να πα σε κανένα γιατρό που όχι, δεν τον κάνω. Δεν, δεν πα λόγω ονόματος. Λοιπόν, sport time. Πάμε γρήγορα να τρέξουμε πρωτοσέλιδα. Τρέξε. Τζόγο λέει. Τζόγο. Και έχει τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού. Α, τζόγο. Τζόγο δηλαδή. Τζόγο είναι άμα με βγούνε. Ναι. Ωραίο! Σ' άρεσε αυτό, ε! Ωραίο πρωτοσέλιδο, ωραίο! Ναι, ψάχνουμε plan B, λέει, και τέτοια πράγματα. Μπράβο στο Sport Time, μπράβο! Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε, αφήνουμε Sport Time. Πάνω κάτω. Sport Day! Τι λέει? Ψηλά στη λίστα ο Μανέ, Πορτογάλος Extreme. Η ΑΕΚ των ονείρων του λέει για τον Καρτός. Η ΑΕΚ φέρνει τώρα μια καραβιά την Πορτογαλία με παίκτες που δεν τους πολύ γνωρίζουμε. Αυτή και αν είναι λαχείο. Αυτή είναι για μένα αυτή ο τίτλος τζόγος. Μπορεί να τους βγουν όλοι και να πετάνε τα παιδιά, έτσι. Άμα αυτή η ΑΕΚ τώρα σου πάρει κανένα πρωτάθλημα με αυτού του Λαχείου. Ναι. Ποιο είναι τεχνικό διευθυντή στην ΑΕΚ με τον Τσιμπουράκη? Ολυμπερόπουλο. Ολυμπερόπουλο. Ναι. Θα τον πάμε στον Όλυμπο. Ναι. Εκεί που θα κάνουν τα όρια αυτοί και θα τον κάνουμε τον Δία. Έλα και σε ένα όριο να περάσει. Θανοδίας. 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 Λοιπόν, η ΑΕΚ η οποία φαίνει εκεί έχει πάει στου Πορτογάλου και ψωνίζει. Τσούκου, 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 τσούκου. Αλλά κανένα από αυτού ψωνίζει. Ναι. Αν εξαίρεσαι μόνο τον Ζεράλδε, δεν είναι κάτι αμαναμάν. Τώρα θα δούμε, μπορεί να του κολλήσει. Παρακάτω. Βόμβα Καρυπίδη λέει. Η ανάρτηση που ξεσήκωσε στους οπαδούς έχει να κάνει με τη συνεργασία με τους Κινέζους. Ναι. Έτσι, γιατί δεν σχολιάσαμε σήμερα. Άμα είναι βόμβα Καρυπίδη Κινέζοι, ναι. Η απόδειξη θα είναι κράταμε ένα 200 τον Καρσία, λέω εγώ τώρα. Σωστό! Πάρε και τον Ασαριφάρτ. Σωστό! Για να δω ότι η βόμβα δεν είναι να πούμε. Και Ασαριφάρ και η Ντέγε. Ναι, αλλά κοίτα. Άμα κρατήσει Γκαρσία και πάρει και Ασαριφάρ και η Ντέγε, ο Άρης για μένα πάει και για λίγο πιο ψηλά. Να κοιτάξει να μπει σφίνα. Φιλικά δεν έχει. Φιλικά δεν έχει. Ούτε τρία λεπτά δεν άντεξε. Πάψε ρε. Ούτε τρία λεπτά. Έλα, ρε. Βάζω παύση, βάζω, σταματάω άνω τελεία στις εφημερίδες. Ναι. Να υποδεχτούμε τον Τιτάνα. Τιτάνας. Τον άνθρωπο που καλείται τεράστιος. Τσιτουρίδη Δημήτρη Μιτσάρα, καλημέρα. Ξύπνησε πρωί. Καλημέρα. Ρε αγόρι μου, τώρα άκουγες εσύ τηλεφώνησα και σου είπαν ο άλλος σε λούζι. Τίποτα δεν ακούω. Άκουγες. Άκουσα, ναι, άκουσα το όνομά μου τώρα και... Άκουσες το όνομά σου. Ξέρεις τι σε έχει, ναι. Τι σε έχει λούσει ο άλλος εδώ διπλανός. Κάντε αυτό γιατί δικό μου δεν ακούει. Ξέρεις τι σε έχει. Τώρα ακούγεσαι. Τώρα ακούγεσαι. Τώρα ακούγεσαι. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μας λίγο ρε αγόρι μου, μας λυθούν απορίες, γιατί εδώ σε έχει φτιάξει ένα προφίλ. Μένεις στη Δύση εκεί, Αμπελόκηπους, Εύωσμου, Σταυρούπολη. Πού μένεις? Εδώ, κέντρο, κέντρο. Κέντρο. 1-0 χάνεις. Όχι, κακό αυτό. Τι ομάδα είσαι, Δημήτρη? Δεν ασχολούμαι να σου πω την αλήθεια με... Αλλά... πολύ με τον ποδόσφαιρο. Αλλά να έχει γούστο να κάνεις οδοντίατρος. Ναι. Με τι άνα σου επιτρέπεται να ασχολείσαι? Γιατί είσαι, είπε ότι είσαι φόρτωνε ξεφόρτωνε, λέει, δουλεύεις σε εταιρεία τέτοια. Φόρτωνε ξεφόρτωνε. Λοιπόν, όχι, όχι. Είμαι στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. 3-0 φλόκος. Πού τον βρήκαμε τώρα? Και εμφανισιακά είπε έχεις γαψί μύτη μεγάλα αυτιά. Τι άλλο είπες εσύ αδεόβοβε? Μα το επίθετο ποντιακό. Μιτσάρα. Φαντάζεσαι να κάνεις κουκλεντέν να πούμε. Τζακ πότε έκανες. Στείλε μας μια φωτογραφία. Στείλε μας μια φωτογραφία. Λοιπόν, ξέρεις, θα κάνουμε. Κάθε φορά που βγαίνει ο νικητής, θα τον παρακαλάμε έτσι με τρόπο έτσι ο ευγενικός. Ωραίο, ναι. Στείλε μας μια φωτογραφία. Ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί τον Οδυσσέα τον είδες τον Κίτσο. Οδυσσέα τρώει εμένα για πρωινό. Πρωινό έτσι με το καλημέρα. Δημήτρη μου, είσαι μεγάλος τυχερός για αυτή την εκπομπή. Να σε ευχαριστούμε που εκκοινώνησες βεβαίως μαζί μας. Μπαίνεις. Πειθαρχημένος στρατιωτικός. Ναι. Δεν ξεφεύγει. Δεν έχει... Τα όρια είναι δεδομένα. Μπαίνεις σε μια πάτε, λίστα. Πάτε. Μπράβο Δημήτρη, μπράβο παλικάρι. Εμείς κάνουμε χουλιαμά εδώ πέρα με τον Κωνσταντίνο. Το γνωρίζεις. Λοιπόν, θα μπει στη λίστα για το σούπερ μάρκετ ενός ολόκληρου έτους από τα σούπερ μάρκετ όλα. Έτσι. Η κλήρωση θα γίνει μεγάλη 22 του Ιούλη. Να είσαι σε ετοιμότητα επομένως. Οκ, είμαστε κομπλέ. Έγινε κομπλέ. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά φίλε. Έγινε, να είσαι καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Δημήτρης είναι στρατιωτικός τελείως. Μπαμπαμπ, 1, 2, 3, γεια σας. Θα πάμε σε κομψό αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την κορασίδα μας εδώ, την κοριτσάρα μας, τη Σμαράγδα Μπασάκου. Αμέσως μετά έχουμε ένα αρκετά μπαμπάτσικο διαφημιστικό. Αλλά πριν σας πάω εκεί, θα σας πω και ένα κόλπο για να εξοικονομήσετε και χρόνο για ξεκούραση και χρήμα. Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο volton.gr, καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη την ηθαδική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού, και θα έχετε όλη την ηθαδική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζεται για 18 ολόκληρους μήνες, παρακαλώ, τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα.
και έκπτωση συνέπεια 10 χρονών. Τέτοιες μέρες έχουμε μεταγραφές. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τώρα μεταγραφές εδώ ακόμα για ΠΑΟΚ. Θα ζούμε στην πορεία. Δεν γίνονται μεταγραφές στην μπάλα. Ναι. Δεν γίνονται μεταγραφές στα κανάλια. Στα κανάλια. Τα μεγάλα. Ναι. Δεν γίνονται μεταγραφές στα ραδιόφωνα. Ναι. Δεν γίνονται μεταγραφές στα κόμματα. Θες μεταγραφές. Αλλά πώς γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν κάνω. Λοιπόν, έχουμε στο Αλφρέδο όμως, ρε φίλε. Αλφρέδο Γκάρντεν. Άνοιξε το καλοκαιρινό εστιατόριο του Ρίζες Καζίνο. Μιλάμε για ένα απίστευτο πολυβραβευμένο εστιατόριο, απλωμένο σε ένα δροσερό καταπράσινο κήπο. Απολαμβάνεις το δείπνο σου, νομίζω ότι βρίσκεσαι αλλού, Κωνσταντίνε. Το μενού επιμελείται ένας από τους καλύτερους σεφ στην Ελλάδα, ο Απόστολος Σαλτάνης. Είτε είσαι λοιπόν fast food, είσαι fast food, είσαι vegan, είσαι γκουρμεδιάς, δεν ξέρω τι είσαι. Πρέπει να ζεις την εμπειρία Alfredo's Garden, απίστευτες γεύσεις. Εκεί θα πούμε να μας πάει ο Τζανπάπλο, έτσι να γουστάρουμε. Δεν θες. Εγώ θέλω, ρε φίλε, να πάω στο Αλφρέδος να γουστάρω. Λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε τελευταίο ημιωράκι. Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Ραπ και κουλ cool εδώ μαζί με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Μας έκοψε ο Τσιτουρίδης ο Δημήτρης την ορμή με τα πρωτοσέλιδα. Πολύ γρήγορα τα τελειώνουμε και ανοίγουμε γραμμές παράλληλα μέχρι να γεμίσει το κέντρο. Τι να γεμίσει, ρε, τα καλοκαιριάτικα το κέντρο. Τι να κάνει, αδειάσει. Μεταγραφές δεν έχει. Δεν έχουμε. Ξύλο δεν πέφτει, δεν πέθανε κανένα διάσημο. Πέθανε αυτόν τον καπουρλάνο, τον έφαγε, ρε φίλε. Καπουρλάζο. Τον καπουρλάζο, αυτό τον ψόφισε τον άνθρωπο. Τον τελείωσε. Τι είπε, τι καπουρλάζο, καπουρλάζο. Πάει ο καπουρλάζο. Είπα, ρε παιδί μου, ο χολύπτη μα. Ναι, χολύπτη μα. Είναι διτσιράπη και καπουρλάζο. Τι καπουρλάζο, δύο επίθετα του λέει. Ναι. Υπήρχε και ένα παίκτη του άλλη που έπεσε με το ασχολείο. Πάει, το ρίμαξε. Πέθανε ο άνθρωπο. 81, σαν τον πατέρα. Λοιπόν. Πάμε λίγο σπορτ, είπαμε για τον Μανέ. Ακόμα ένα ρίσκο έχω την εντύπωση. Καλός παίκτης ο Καμπουρλάζος. Καλός, ε. Έτσι έλεγε ο Ψηφίδης τουλάχιστον. Άλλα ονόματα για τον Ολυμπιακό, Ελαράμπη και Μέντες λέει. Υπογράφει και ανακοινώνεται ο Φορτούνης. Άσε το Φορτούνη. Ποιος είναι ο Μέντες? Ο Μέντες δεν μπορώ να πω στον αέρα ποιος είναι, έτσι πως μου το έθεσες. Ποιος είναι ο Μέντες? Αλλά ο Ελαράμπη, μπορώ να σου πω, είναι ένας Μαροκινός που πέσει στη Σαουδική Αραβία και βάζει ένα γκολ μετά το άλλο. Φορ. Και πληρώνεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εσύ λες μπορεί να το φέρει ο Ολυμπιακός? Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός ναι. Οφείλει ναι. Στο λαό του. Τι στο λαό του? Στο λαό του έχει στα δύο χρόνια. Ντουρμισάι, Κάιπερς και Γκερέρο. Και μια χαρά είσαι. Παρεπιπτόντων. Ναι. Ποιο Ντουρμισάι, Φλεβίτιδα έχει ο Ντουρμισάι. Ντουρμισάι, εγώ τον πιστεύω να ξέρει. Τον πιστεύω τον Ντουρμισάι. Όπως σου είπα. Πιστεύω στο Μασούρα, πιστεύω και στο Ντουρμισάι. Στα. Ο Ντουρμισάι. Ναι. Τον κάνατε Έλληνα. Ήθελε να γίνει Έλληνα. Γίνει Έλληνα. Άμα δεν θέλει να γίνει. Ο Κάτσε δεν ήθελε να γίνει και παίζει δύο Αλβανίες. Δεν κάνουμε δεν τώρα. Τον ήθελε ο Κατσουράνης. Τον έκανε Ρουφιανιά. Ρουφιανιά τον έκανε. Τα για όλα έχει μια απάντηση. Ο Κατσουράνης. Ναι. Την αλήθεια λέω. Αλήθεια. Λέω. Ναι, βγάλω τον Κάτσε. Ναι. Άμα δεν στα πει στον ένα, στα πει στο καφενείο. Εντάξει, αλλά ναι. Τι ήθελε. Ντουρμισάι. Γιατί δεν παίζει στην εθνική. Πώς, πού να παίξει, αφού έχει μπροστά τον Κουλούρη. Τον Κουλούρη. Βέβαια. Παίζει βασικός ο Κουλούρης, παίζει βασικός ο Φορτούνης. Ναι. Παίζει βασικός ο Μασούρας. Ναι. Και δεν παίζει ο Ντουρμισάι. Και θα πάει στον Ολυμπιακό, κάνει διαφορά ο Ντουρμισάι. 21 χρονών είναι. Βρεφλεβίτη θα έχει 21 χρονών. Λοιπόν, η θεία μου ισοτηρία καλύτερα από δάρια. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε σε άλλα. Ιδού η ΑΕΚ του Μικέλ Καρντόσο στη live και παρουσιάζει το χάρτη του ρόστερ και πώς είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή με Τσιτώντα, Μπάρκα, Αθανασιάδη στα τέρμα. Α, για πες λίγο την ΑΕΚ. Ναι. Τσιτώντα, Μπάρκα, Αθανασιάδη. Καλή τριπλέτα. Δεν πούλησε κανέναν. Καλή τριπλέτα. Παρακάτω. Από τα αριστερά ως μπακ έχει τον Λόπες και τον Χουλτ. Πολύ καλή και οι δύο. Στα δεξιά έχει τον Μπακάκι και τον Παουλίνιο. Τον Παουλίνο δεν τον ξέρω. Μπακάκι σημαίνει είναι καλό. Μάρ, αρέσει. Πάρε, στα στόπερ έχει τον Σβάρνα, τον Βράνιε, τον Τζιγκρίσκι και τον Οικονόμου. Τον Σβάρνα. Σβάρνα. Θα φέρω το στρατηγάκι. Καλά, εντάξει. Ποια Σβάρνα και. Αυτό έχει τώρα, λοιπόν. Τι Οικονόμου, ρε. Αυτό έχει. Πρόβλημα εκεί. Θα παίζει με Βράνιε, Τζιγκρίσκι. Πρόβλημα εκεί. Τζιγκρίσκι είναι γέρο, πάει. Μ' άρεσε εμένα. Πύλινο είναι. Πύλινο είναι. Φίατι. Από τα φορτηγά. Σιμόε Γαλανόπουλο στα χαφ. Τι είναι. Σιμόε Γαλανόπουλο. Γαλανόπουλο Σιμόε. Παρακάτω. Κρίστης Τσιμάου επίσης εκεί στα 68. Μάλιστα, ναι. Πιο μπροστά θα έχει Μάνταλο Ζεράλδες. Το Ζεράλδες το ξέρεις. Καλός είναι ο Ζεράλδες. Παρακάτω, δεξιά. Στη μία μπάντα θα έχει Κλωναρίδη Ντέλετιτς που πήρε από τη Λάρισα. Δεν με τρελαίνει. Στην άλλη μπάντα θα έχει τον Αλμπάντι και ψάχνει παίχτη. Ποιον Αλμπάντι, ρε. Τον Αλμπάνι. Αλμπάνι λέγεται. Ναι. Αλμπάντι. Ο Αλμπάντι ήταν που έπαιζε σε Σύρια. Αυτό το είπα, ναι. Ο Αλμπάνι και ο. Και παίχτη που θα πάρει. Μπορεί να είναι αυτό ο Μανέ, πώς ο Αλμπάνι πρέπει να πάρει συμμετοχή, είναι ο λιμιός της ΑΕΚ. Ναι. Ναι. Και μπροστά θα έχει τον Γιακουμάκη, τον Λιβάγια. Ναι. Και έναν ακόμα που θέλει να πάρει. Έχει πρόβλημα στα φόρ, λοιπόν. Έχει πρόβλημα στα φόρ, λες. Ναι. Έχει πρόβλημα στα φόρ. Εμένα στο... δεν με τρελαίνει και η αμυνά της, σα στόπερ με τρελαίνει. Και τα στόπερ. Ναι. Θέλει 4, 5, 9. Τι ΑΕΚ. ΑΕΚ φρουφρού και αρώματα. Πήρε σέντερ μπακάρα.
Δεν πήρε. Συνταγορά. Ο Βράνιε. Ο Βράνιε πήγε στην αδελφή σου ψυχολογικά. Είχε και την ανέδρασε ομοιοπαθητικά φάρμακα. Εντάξει. Καλό είναι. Ο Άρντα Μπαγάσα έμαθε, λέει. Λέει, δεν ήμουν εγώ. Λέει, με χάκαρα, λέει το προφίλ μου. Μα και να ήσουν, δεν είσαι κατακριτέος. Ναι. Έκανες φλερτ μια κοπέλα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γράφει μετά. Τι? Που του χάκαρα το. Δηλαδή είναι τόσο μπουμπούνας. Τι? Λέει στην Ελλάδα, λέει, δεν μου απαντάει καμία όχι. Όλες μου λένε ναι. Αλλά είναι τόσο μπουμπούνας που αυτοπροδίδεται πάλι μετά. Λέει, μου το είναι χάκαρα, λίγο βλάκας. Είναι λίγο. Αιγύπτιος είναι. Αιγύπτιο, έχει δει κανένα Αιγύπτιο έξυπνο. Μόνο ο Θεός Ρά ήταν έξυπνο. Του έπαιρνε τα λεφτά. Λοιπόν, ναι. Του πάνε οι Αφρικανοί, λέει το φως. Ναι. Ανατροπή στην υπόθεση σε μένα ότι κάνουμε λίγο κολοτούμπα. Αυτός γιατί... που βγάζει το πρωτοσέλιδο στο φως. Ναι, ναι. Είναι στον υπηαγωγείο, του στείλουμε τον Μπούζα δανεικό ένα χρόνο. Πα και πουλήσουν κανένα φίλο αυτή. Είναι ακριβώς. Παρακάτω. Τελειώσαμε. Μετά έχουμε εμείς τα θέλω όλα. Τα θέλω όλα. Λοιπόν, πάμε γραμμές, παιδιά, να σας ακούσουμε. 90-90-90. Καλημέρα. Κάνε λεπτά να μιλήσει ο κόσμος. Να πούμε λίγο κόσμο. Ναι, έλα, φίλε. Κάρι, μην υπογράφεις με τίποτα αν δεν πάρεις 8 εκατομμύρια. Πέτω μόνο η Αριανάρα θα παίξει μπάλα. Δεν έχεις πάρει τίποτα, ναι. Θα ψουνείς πάλι από τα καλάθια για το παραπέτασμα, ναι, ναι. Οπότε είσαι για τα πάντα, δεν θα σε βλέπει κανείς. Κανείς. Κώστα, μου λες λίγο σε παρακαλώ την άμυνα του Βόλου, της ομάδας Βόλου, του κυρίου Μπέου. Νου που σου, ή Ιδανική, ιδανική του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε τώρα προς το παρόν Βόλο, Ξάντη και Πανετολικό. Ναι. Σε λίγο να πούμε θα σκαλώσει και ο Όφη. Ο Όφη με την Άγκρη. Εσύ που είσαι, εσύ. Η Λαμία που... με την ΑΕΚ. Ναι. Όφη με την ΑΕΚ. Εσύ που είσαι, ρε Μπεκάτσα. Λοιπόν, Μπεκάτσα που είσαι, εσύ αγόρι μου. Δεν βλέπω μεταγραφές. Τι κάνετε, τι κάνετε, δεν υπάρχει τσάλιο. Σκάι, σκάι. 50 ευρώ στο Open μπαίνει μέσα την ημέρα ο δικός σου. 50 ευρώ, να 50 ευρώ, τι να τα κάνουμε. Και το γύρο που αν μπαίνει 50 ευρώ. 50 χιλιάρικα. Α, 50 χιλιάρικα. 50 χιλιάρικα την ημέρα μπαίνει μέσα. Άμα πληρώνει τον άπαλο τον Νικολαίδη θα μπαίνει μέσα, ρε φίλε. Τι να κάνει τώρα. Ο Νικολαίδη, ούτε ο Λαζόπουλος δεν δουλεύει φέτο. Φορτσάκι. Τα ποσοστά. Για πού το γλου είναι, μετά τις 7 του μηνός. Ναι, ναι. Θα γίνουνε πολλά, να ξέρεις. Κύριε Μπούζο, βγάλε τον Κότη να μας πήγετε με τα γραφές του Άρη. Κύριε Μπούζο, τώρα που τρίβεται ο Κόντι ο καημένος και στο Facebook. Δεν μου λες, ρε Μπεκάτσα. Τρίβεται ο Κόντι. Εσύ γιατί χολοσκάσα θα κάνει ο Πάκο με τα γραφές του. Κόντι, ναι. Βγάλε τον Μπούζο. Κόντι να βγάλει τον Μπούζο, πού, πώς θα γίνει αυτό. Θα το βγάλει ο Κόντι τώρα, θα πάρει να πει για τις μεταγραφές του Άρη. Α, θα βγει από θα μας πει τα νέα. Θα αυτοβγεί πάλι. Ψάχνετε για βοηθό μάνατζερ ο Κόντι. Ναι. Δεν μου λες... έφερε όλα τα παλτά της Ευρώπης εδώ. Πρωταθλητή Ιουνίου. Πρωταθλητή Ιουνίου. Δεν μου λες πώς βλέπεις τώρα την κατάσταση. Μπάλα δεν θα δούμε φέτο. Γιατί? Πάλι βλέπω ο ΠΑΟΚ να πούμε να έχει τα φιλικά. Ναι. Να έχει την ΕΠΟ και τη διαιτησία όπως πέρσι. Ναι. Να μην παίζει μπάλα. Ναι. Και να θέλει 8 εκατομμύρια. Από την απόδειξη της ΔΕΗ που πληρώνω εγώ. Όπα να τα μας. Όταν τα πλήρωνες για τον Ολυμπιακό, όταν τα πλήρωνες για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έβγαινες. Τότε γεννούσαν και οι κατσίκες. Α, γεννούσαν οι κατσίκες. Τώρα δεν γεννάνε. Θα τις βάλουν να ξαναγεννήσουν. Σάνανε. Φύγε Μπεκάτσα, φύγε, σ' αγαπάμε. Ωραίος, ωραίος. Καλώς. Μπεκάτσα, αγαπάμε, Μπεκάτσα. Καλημέρα, λέει, βαριές φανέλες εδώ ο Δήμος, ο οποίος έχει απελπιστεί με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Όλο φέρνει, όλο φεύγουν. Καλημέρα, επόμενος, έλα παιδιά. Έλα φίλε. Πάνδρας. Για να μπαλαδόφατσο Πάνδρας. Βέβαια. Μπαλαδόφατσο Πάνδρας. Πού είσαι ρε. Πού, να βγει ο Κωνσταντιανός θέλω. Θέλω να βγει ο Κωνσταντιανός λέω να τον ακούσω. Πού να βγει μωρέ. Για τα 8 που μας έκανε. Ναι. Έλα. Κωστά. Ναι. Δεν θα έβγαινα αλλά τώρα με τσίγκλησες πριν από λίγο και γι' αυτό βγαίνω. Καλά έκανες. Για πες. Ένσταση. Κάτι που είπες για τον Τουρμισάη. Ναι. Α είδες. Εγώ επειδή παρακολουθώ όλες τις ομάδες. Εάν τον είχε πρόσεξε, θα πω μεγάλη κουβέντα και ζυγίστε την. Ο Ολυμπιακός πέρσι, δηλαδή τη χρονιά που έληξε. Ναι. Τώρα, το τελευταίο πρωτάθλημα. Ναι. Εάν αντί για Χασάνιδες, Γεραίρο και τα λοιπά, είχε Τουρμισάη. Δεν ξέρω πόσους λένε εκείνους. Είχε τον Τουρμισάη. Θα είχαμε άλλο πρωτάθλημα, μάλιστα. Πιθανόν να έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Γιατί όλο το ματ ήταν, με τον ΠΑΟΚ ήταν ένα ματ. Εάν το έπαιρνε ένα ματ. Ήταν ισοβαθμία. Γιατί δεν παίζει την εθνική και παίζουν ο Φορτούνης και εντάξει, 21 χρονών είναι τώρα τον κάλεσε. 21 ρε. Τώρα τον κάλεσε. Να μην έχεις βλακίες ρε. Είναι καλός παίξης ο Τουρμισάης. Βγάζεις από τα ρούχα μου. Ο Τουρμισάη, φίλε μου, να με θυμηθείς, φέτος αν το βάλει και παίξει, εγώ πιστεύω ότι θα βγει. Άμα παιχταράς, γιατί να μην τον βάλει. Φοράκλα, φίλε. Γιατί μπορεί να το δούμε κάπως. Ο Τουρμισάη, εγώ ξέρω με κάρφωσε και στην Κούμπα και κάτω. Δεν ενδιαφέρει που είναι Αλβανός. Ναι. Είναι παιχτούρα.
φαίνεται την δεξιότητα. Δηλαδή ο Κουλιανός πολύ καλά λέει ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Εγώ τις μεταγραφές αξιολογώ στο χορτάρι. Εμένα Ντουρμισάη μου αρέσει. Έτσι, δεν μου αρέσουν οι άλλες κινήσεις. Ναι. Είναι center for. Είναι 1000% center for. Δηλαδή με κλειστά μάτια το βάζει στο 9. Ναι. Κατάλαβες. Σε λέω, βλέπω όλες τις ομάδες. Ο Ντουρμισάη είναι παικταράς. Και θα πιάσει τον Ολυμπιακό. Και θα πιάσει και την Εθνική. Α, να δούμε. Ναι. Καθαρό ήμουν εννιάρη. Καθαρό ήμουν. Καθαρό ήμουν. Θα πω για τον Κουλούρη. Κλείσε με Κουλούρη. Δεν τελειώνω. Ο Κουλούρης για μένα αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο center for στην Ελλάδα. Ο Κουλούρης. Μακράν. Εδώ συνόρων. Έλληνα. Το... Για Έλληνα λέει. Για Έλληνα, για Έλληνα λέει. Ναι. Για Έλληνα. Και λάθος του ΠΑΟΚ που δεν τον πήρε. Δεν ξέρω. Ο Κουλούρης εγώ τον πάω. Έβλεπα με τον Ατρόμητο κάτι φάσεις. Δηλαδή τρελαινόμουν. Λέω πού ήταν αυτός ρε. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Έχει εύκολο γκολ ο Κουλούρης. Όσο τσαπατσουλιά και αν το διακρίνει. Με την τσαπατσουλιά τα βάζει. Έχει εύκολο γκολ. Μετά που τα τίναξε τα πέταλα για μένα, τα τίναξε, είναι παλέμαχος πλέον. Σέντερ φορά Έλληνας είναι ο Κουλούρης. Συμφωνώ. Γεια σας. Να σε καλά, να σε καλά. Καλώς τώρα. Καλημέρα σας. Νίκο, πες το φαλακρό πάστορα. Πάστορα. Πάστορας. Ναι. Με μουστάκι πορτοκαλί, το οποίο την Παρασκευή θα αποκαλυφθεί. Ναι. Έτσι, επίσημα. Ότι ο Κουλούρης έχει πάρει ήδη δύο κύπελα με την ΠΑΟΚάρα μας και το πανηγύρισε σαν τρελός. Έπαιξε ρε το παλικάρι. Δεν μπορεί να μπει και αλλαγή, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι το παλικάρι. Μακάρι, εγώ θέλω να παίρνω τα παιδιά. Ναι, εντάξει. Πήρα κύπελο, ρε φίλε. Πήρα κι άλλο κύπελο. Εντάξει, εντάξει, ναι. Καλημέρα, παλικάρι. Μήπως τελικά το περιβραχιόνιο του αρχηγού είναι βαρύ για το Μέση. Να του ο Πασχάλης, πουλάει τρέλα. Σαν να λέει ότι ο Μέση ίσως να μην αξίζει το περιβραχιόνιο. Ο Μέση δεν μπορεί να παίζει 80 μάτς το χρόνο, ρε 32 χρονών και θα διαλέξει που θα φουλάρει. Και στην Αργεντινή δεν φουλάρει. Τελειώσαμε, πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι. Άσε ρε κούλε εδώ να δούμε κανένα αγώνα τζάμπα, λέει, που κάηκες για τα μαγαζιά. Μια ζωή πρέπει να πληρώνουμε, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, εγώ ανέφερα και τη μία πλευρά του νομίζω, παιδιά, πρέπει να τα λέμε όλα. Έτσι, είναι. Λοιπόν. Και τι ακάτσει στο σπίτι να το δει το μάτσα, μην πάει στο καφενείο. Με την παρέα του. Μπορεί να γουστάρει σπίτι, ρε φίλε, σπιτικό ματσάκι. Χαλαρά, ήσυχα, όμορφα, τακτοποιημένα. Χαλαρά, ήσυχα και όμορφα, δει μάτσα. Τη φανέλα, λέει, τη ΣΑΕΚ, λέει, Κωνσταντίνε, λέει, πώς σχολιάζει. Αυτή να τη ριγέ. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει η ρηγή αυτή. Ε? Ναι. Παραπέμπει σε τι, σε συγκρότημα rockstar, ε. Όχι, μ' αρέσει, δεν μου αρέσουν οι μονόχρωμες φανέλες. Δεν σ' αρέσουν μόνο. Ριγέ όμως φανέλα, πάει κάθετη αυτή τη ΑΕΚ. Ριγέ φανέλα, έτσι, διαγώνια. Σ' αρέσει. Λοιπόν, 90-90-90 ανοιχτό. Δικαιώνεται το κουμπαράκι. Δεν έχει όρεξη Δευτέρα ο κόσμος να τα πήρε. Τι φίλοι. καλοκαίρι δουλειά να κάνει. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνα. Τι καλοκαίρι. Να το αποφύγουμε, να το πηδήσουμε δηλαδή το καλοκαίρι, γιατί έτσι τα ελίκη. Πώς να παίζει, λέει, με πρίγιο, λέει, και άπκουμ, λέει, στους τελικούς ο Κουλούρης. Είναι σωστό το ερώτημα. Πώς είναι εγώ το αντίθετο. Ναι, πώς θα παίξει. Ναι, πρίγιο και άπκουμ. Ναι. Ναι, λοιπόν, ο Άρης θα βρίσκει με τον Ροζ. Πάμε λίγο να δούμε, λίγο, να τεντώσουμε λίγο τα ρεπορτάζ εδώ πέρα. Γιατί... Πολύ καλή μεταγραφή. Ναι, εσωτερική. Ναι, αλλά εδώ τα βρίσκουμε με τους Κινέζους. Παίρνουμε λεφτά, κάνουμε ράνουμε και κολλάει όλο το θέμα σε αυτά στο συμβόλαιο με τον Ροζ. Για 100.000 τώρα πόσο γίνεται η ιστορία. Α πουλήσει δύο μπουκάλια νερό στους Κινέζους, θα τον πάρει. Ξέρω εγώ τι να πω. Και ένα μπουκάλι αέρα. Ναι. Αέρα, νερό. Ο Καρυπίδης μπορεί να σε πουλήσει αέρα. Ό,τι θες, και πέρα, να πει ότι έχει μέσα. Είναι από τον Όλυμπο. Ναι, βέβαια. Μόνο ιερό αέριο. Μόνο ο Σκρούτς Μακδάκ και ο Καρυπίδης θα κάνουν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ο Άρης, ως πολιτές, ναι. Συνεχίζει να ψάχνει, θέλει να καλύψει τα κενά. Ο Άρης, ο οποίος μπροστά είναι σούπερ. Έτσι είναι τούρμπο. Τουρμπόν είναι. Αν πάρει ένα Σαριφάρ και Γκαρσία. Έχει... Και μείνει ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία, ο οποίος δεν υποχρεώνει ακόμα πουθενά. Όλο λέμε ο Ματέο Γκαρσία φεύγει. Τρεις δόσεις των 400 λέει θα δώσει ο Άρης. Ναι. Ήρθε αυτός ο πιτσιρίκος ο Έμαν, ο οποίος δεν... Το τέρμα. Το τέρμα, ο Αυστριακός, ο πιτσιρίκος. Δεν σου γέμισε το μάτι, λες. Αυτός άμα πάει εκεί μπροστά, ποιος να πάει από τον πάγο μπροστά, ο Ατσούμπα θα... Αν είναι να είναι ναι. Ένα ταλέντο στα 21, γιατί δεν κρατήσα τον Αναγνωστόπουλο, λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή δεν μου πήρα τερματοφύλακα. Έχουμε 21. Μια ξενομανία, ρε φίλε, γενικότερα. Ναι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή ο Αναγνωστόπουλος δεν κάνει για δεύτερος, ας πούμε. Πώς δεν κάνει. 28 έκλεισε ο Βέλεθ, θες, θα πάμε τώρα στο φίλο. Καλή ηλικία. Καλή ηλικία για μπαλίτσα. Για 45 χρονών μοιάζει ο Βέλεθ. Αν ξυρίσει τη φαλάκρα, θα μοιάζει πιο μικρός. Σαν το Λαβρέντι Διανέλο το μαλλί. Πρέπει να το κάνει το μαλλί. Πάμε λίγο στο φίλο και θέλω να πάμε λίγο μετά και στο Ηρακλείο. Τι να πάμε, δεν υπάρχει Ηρακλή. Ναι, το ταξίδι συνεχίζεται στο άγνωστο. Πάμε, δεν μαζεύτηκαν. Δεν κάνανε. Ας τον Ηρακλή να πεθάνει. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε. Ο άνθρωπός μου. Χαμήλωσε, άνθρωπε. Ο άνθρωπός μου. Ναι. Βεριώτης. Έλα. Έλα, ρε. Μ' ακούς. Καθαρότατα. Α, κοίταξε, έχω γράψει κάτι έτσι. Που γινόταν εδώ στη Βέρεια. Ποιητικό, ναι, ωραία. Πριν χρόνια. Ναι. Ερχόταν οι Κινέζοι, ναι. Τσιπλάκηδες που λέμε ποντιακά έτσι, περισάνιδες, ναι. Με παλιόρουχα κλπ. Και έλεγα σε κάποιους εδώ που
πήγαιναν στα πολυτελέστατα τα ξενοδοχεία. Αυτοί οι Κινέζοι που έρχονταν εδώ ήταν κατάσκοποι. Κάναν κατασκοπία εδώ, δεν ήταν δηλαδή τυχαίοι. Ρακένδυτοι, ναι. Ρακένδυτοι, ναι, για να μην φαίνονται. Μάλιστα. Κινέζοι. Κινέζοι. Μάλιστα. Κινέζοι. Στη Βέρεια. Αυτοί κάνανε, εδώ εκεί κάνανε... Εκεί ο Ολυμπιακός Βέρεια 3-0, εκείνη το διάσπαρ είχαν την Κινέζοι. Οχ, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Οι Σίνες, ναι. Οι Κινέζοι είναι πανέξυπνος λαός. Έχεις δει κανένα κοντό βλάκαρε. Και εκείνο που δεν μπόρεσαν να κάνουν με πολέμους, το κάνανε με κατασκοπίες. Ναι. Έτσι. Κατασκοπίες και εμπόριο, βέβαια. Έτσι. Εμπόριο Αλφα Εθνικής. Champions League, βέβαια, βέβαια, πολύ δυνατή. Ραπ σ' αγαπώ. Εγώ να δεις. Και τι? Το κουλ, όλους σας αγαπώ, όλους. Εμένα ιδιαίτερα. Το ραπ ιδιαίτερα. Γιατί, ξέρεις γιατί σ' αγαπώ ραπ. Για πέ μου το λόγο. Γιατί είσαι ευθύς. Είμαι ευθύς. Ίσιος. Straight ahead που λέμε και στο χωριό μας. Είναι ωραίο. Α, όχι, μην το χαλάς. Μια Αμερικάνικα, μην τα λες. Ευθύς, ευθύς. Ευθύς, ίσιος. Ναι. Έχει μερικά ελαττώματα, αλλά είναι γλυκά ελαττώματα. Αυτό λέω και εγώ, γι' αυτό το λέω γλυκό αγόρι. Γλυκά ελαττώματα. Είναι πολύ γλυκά ελαττώματα. Γλυκά ελαττώματα. Γι' αυτό τον αγαπάει και η γυναίκα του. Βέβαια, βέβαια. Καψούρα. Καψούρα λέω διότι είναι ελλειπτικός. Ελίσσεται. Ναι, είδες. Και ωραίος. Ναι. Δεν ξέρω, φωτογραφία δεν έχω, αλλά πρέπει να είναι και όμορφος, έτσι. Ήμουνα παλιά τώρα. Πεδαράς, τώρα με το μουστάκι. Με το μουστάκι. Εγώ σε ξέρω με τα μαλλιά, τώρα, άμα το δεις ξυρισμένος, είναι πιο μπρουτάλ. Άμα βάλει και αυτό το πορτοκαλί του μουστάκι που βγαίνει τώρα. Τώρα έχει αεροδρόμιο, μωρέ. Παλακρός, τον είδα, μωρέ. Δεν μ' αρέσει. Έτοιμος να γυρίσει ταινίες είναι. Άμα βάλει περούκα, έτσι είναι κύριος. Φύγε! Άλπα! Φύγε, φύγε, φύγε. Πάντως, τα λέμε, καλημέρα. Για να δαγκάσεις, αν έχεις μουστάκι. Με μουστάκι δαγκώνεις καλύτερα. Όχι, αφήνει ίχνη. Α, μπορεί να φες κανένα. Δάγκωσε ένας. Κρακ, έμεινε μια τριχούλα, ένα γέννη. Ναι. Ενώ χωρίς ξυρισμένος δεν αφήσει κανένα. Δάγκωσε το σβέρκο ένας επιχειρηματία ένας. Που είχε μουστάκι. Ναι. Το πιάσανε. Το πιάσανε. Γιατί έμεινε ίχνος από το μουστάκι. Αλλά. Αλλά. Α, τι κόλπα. Ένα τελευταίο θα πάρουμε, Θανάση. Για να κλείσουμε. Ναι. Δεν διαβάσαμε βέβαια και καλά μου τι λέτε. Λέει καλά, εμείς περιμένουμε σχολιασμό, λέει, του κόκκινου πορταλτή και τη ώρα, λέει, και τη πηδήξη. 3-9 φόρ, λέει. Τίναξε στον αέρα η Βιγερά, λέει, πάει η μεταγραφή που προαναγγείλαμε μια εβδομάδα πριν. Πάει. Πάει μεταγραφή, 3 νέα φορ, Φορτούνης, πάμε να κλείσουμε. Μισό λεπτό για το φίλο, πάμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. 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 Λοιπόν, Φαλακρέ, άκου μια εντεκάδα του Άρη. Τι εντεκάδα. Καταρχήν ο Ιρανός έκλεισε και Γκαρσία έρχεται. Άτοθα. Τελείωσαν αυτά, κάτσε, να κάτσε, άμα κάνεις και αυτά, φίλε, πας και άκου να σε πω μια εντεκάδα, Κουγιανέ. Ναι. Για να έχουμε Άρη ΠΑΟΚ στο ασώδιο. Για πες. Κουέστα κατά τα δοκάρια, δεξιά Σούντγκρεν, αριστερά Κορχούτ, Ρόουζ με το Βέλεφ, Σιώπης Ντουάρτε στα οχτάρια, ναι. Σε 4-4-2 μιλάμε, έτσι. Ω, θες και 4-4-2, ναι. Ναι, Γκαρσία δεξιά, Λάρσον αριστερά, ναι. Κορυφίαν Σαριφάρ και στήριγμα πίσω η Ντέγες. Αρέσει. Τι, φίλε, θα ρισκήσει η Μπαρσελόνα που θα παίξει ρε, με την Κόρτεμπα, να πούμε, κύπελο Ισπανίας. Με αυτή την δεκάδα. Τριπλέτα και χώνεσαι και σφίνα κιόλα στην τριπλέτα. Στο ασώδιο, Άρης ΠΑΟΚ, ρε κουλ, έτσι είναι. Άμα πάρεις και αυτούς, χώνεσαι σφίνα, να ξέρεις, στην τριπλέτα. Στην Ξάνθη θα πας, θα το πας. Στο Αγρίνιο, αύριο, Τρίτη. Καλά, κλείσε. Λοιπόν, κλείνουμε, ναι. Και πρέπει να κλείσουμε και οριστικά. Εντελώς δηλαδή, να κατεβάσουμε και τα σόρια. Διότι... Τι είπε ο Κόκκινος μετά από τέλος εκπομπής. Τι είπε. Διάλειμμα. Ήθελε να δουλέψει κι άλλο το παιδί, ρε φίλε. Το μυαλό του δεν πήρε στροφή. Όχι, ήθελε να. Πάλι μια ώρα εκπομπή ήθελε το παλίκαρο εσύ. Γιατί τον αποπέρνεις, δηλαδή, τον άνθρωπο. Το μεσημέρι θα τον ακούσετε τον Κωνσταντίνο μαζί με τον Γρηγόρη Κόκκινο της Κακομήρας. Μαζί το απογευματάκι με El Hooligano Θανάση Κυλώνη. Εσείς μένετε εδώ πέρα. Ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και στο καπάκι έρχονται δύο τρελά αγόρια. Ο ένας από τα βάθη του Αμαζονίου και ο άλλος από τη Σιβηρία. Έτσι. Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12. Εκεί θα θεί και ο Γιώργος Ομπούζος για να βάλει τα πράγματα στην τάξη. Έτσι. Η μπάλα στη σέντρα με ενημέρωση, συνεντεύξεις αποκλειστικά. Αλλά πριν σας κουνήσει ο κούλτο μαντιλάκι οριστικά, να σας πούμε ότι η WinVision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση. Διαθέτει χιλιάδες εφαρμογές από την Google.